Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι για 50.000 μαθητές και 330 δημοτικά σχολεία υπό τη σκιά της πανδημίας. Πιο εντατική έλεγχη για μεγαλύτερη ασφάλεια. Διαμαρτυρία γονέων και παιδιών της πρώτης και δευτέρας τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Μονής Μοναγρουλίου. Φωνάζουν για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία συμπλέγματος των δύο τάξεων. Αυξάνεται η αλυσίδα κρουσμάτων των καλογριών σε μοναστήρι στην επαρχία Λάρνακας. 11 από τις 12 μοναχές με κορονοϊό. Χειροπέδες στον πρώην σύντροφο της 23χρονης για την απόπειρα φόνου στη Λευκοσία. Κυκλοφοριακό κομφούσιο με το καλημέρα. Χάος στους κυπριακούς δρόμους. Πώς διαχειρίζεται την κατάσταση η τροχέα. Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε φθινοπορεινή διάθεση ο καιρός. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Και με τις καιρικές συνθήκες θα πάμε να κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι. Πάμε αμέσως στο Τμήμα Μετεωρολογίας και τον Δόκτωρα Κλεάνθη Νικολαίδη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νικολαίδη. Καλημέρα, κυρία. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Επίσης στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες του Χάπιθου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, όπως ενημερωνόμαστε. Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, κύριε Νικολαίδη. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί με την εισαγωγή σας και το σχόλιο σας αλλάζει κάπως το σκηνικό του καιρού. Φαινόταν από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και την τρέχουσα, ότι ένα σύστημα χαμηλής πίεσης στη μέση ατμόσφαιρα θα μας επηρεάζει, έτσι ώστε να αλλάζει. Ήδη τα βλέπουμε τα αποτελέσματα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από την περασμένη εβδομάδα, να έχουμε τοπικές αναπτύξεις, ενδεχόμενως έτσι σημειώνονται πολύ ελαφρές βροχές. Αλλά φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανόν χαλαζόπτωση από ό,τι φαίνεται από σήμερα σε περισσότερες περιοχές. Θα είναι βέβαια το κύριο συστατικό, θα είναι η τοπικότητα των βροχών, αλλά θα έχουμε σε περισσότερες περιοχές αυτού του είδους τα φαινόμενα. Δεν θα ισχυριστώ ότι θα είναι τα πρωτοβρόχια. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σύστημα χαμηλής πίεσης, το οποίο η ύπαρξη του οποίου σηματοδοτεί έτσι και την αλλαγή της διάθεσης της ατμόσφαιρας μας. Οι υψηλές πίεσεις στη μέση ατμόσφαιρα που υπήρχαν και μας έδωσαν τον πολύ θερμό και πολύ ξηρό καιρό των τελευταίων 3-4 μηνών υποχωρούν δυτικότερα, περιορίζονται πλέον στην περιοχή του Ατλαντικού και της Ιβηρικής Χερσονήσου, δίνοντας στην περιοχή μας έτσι δυνατότητα να έχουμε λίγες βροχές, να αλλάζει κάπως το σκηνικό, να μειώνονται οι θερμοκρασίες Τετάρτη, Πέμπτη, ίσως κάτω από το κανονικό για την εποχή, κυρία Φλωρίδου, αλλά και πάλι την Παρασκευή, μικρή άνοδος στις θερμοκρασίες. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο από τις βροχές, από αυτά τα φαινόμενα, κύριε Νικολαίδη? Είναι κυρίως τα ορεινά και το εσωτερικό. Τα ορεινά λόγω ορογραφικής ανύψωσης της αέριας μάζας, το εσωτερικό λόγω του ότι είναι υψηλότερες οι θερμοκρασίες. Οι συνδυασμοί αυτών των δύο φαινομένων μαζί με την δυναμική, έτσι τα δυναμικά χαρακτηριστικά της ύφεσης, θα έχουν ως αποτέλεσμα τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες της Τετάρτης και της Πέμπτης. Ενώ την Παρασκευή, όπως μας είπατε, θα έχουμε και πάλι μια άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχουμε τελειώσει με τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κύριε Νικολαίδη. Δεν έχουμε τελειώσει με τις θερμοκρασίες των πάνω των 30. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι θερμοκρασίες είναι σαφέστατα περιορισμένες, μειωμένες, χαμηλότερες από ό,τι ήταν τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τα τριαντάρια, ίσως και πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό λόγω του ότι η κλιματική αλλαγή έχει περιορίσει το μέγεθος του χειμώνα, το έχει περιορίσει και έχει αυξήσει το μέγεθος του καλοκαιριού. Έτσι, το καλοκαίρι μας μπορεί κάποιος να πει έτσι με μεγάλη ασφάλεια ότι ξεκινά περίπου από τα μέσα Μαΐου και μπορεί να πάει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή και τα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με τη συνοπτική κατάσταση. Το ζούμε άλλωστε αυτό τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πραγματικότητα με την οποία ή θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ή εν πάση περιπτώσει να κάνουμε δράσεις για να επαναφέρουμε την ατμόσφαιρα μας στην προτέρα της κατάστασης. Δώστε μας και τις θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτή την ώρα στο νησί και ποιες θερμοκρασίες θα έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, που όπως μας είπατε θα είναι ίσως και χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα της εποχής. Βεβαίως, να σας πω αμέσως, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κύπρου είναι στους 32 περίπου βαθμούς στο εσωτερικό, 32 με 33. Έχουμε άλλες 2 ώρες για τη μεσουράνιση του ήλιου και τη λήψη της μέγιστης θερμοκρασίας. Στην πόλη σας εκεί στη Λεμεσό είναι στους
33,5 βαθμούς Κελσίου στο ΤΕΠΑΚ, ενώ στο νέο λιμάνι είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, τεράστια διαφορά, 5 βαθμούς διαφορά η θερμοκρασία. Στην περιοχή της Παρεκκλησιάς στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Η περιοχή της Παρεκκλησιάς πρέπει να ξέρετε ότι μας εκπλήττει, καθότι σημειώνει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, συγκρίσιμες με τις θερμοκρασίες της Λευκωσίας. Και βέβαια η πιο δροσερή περιοχή είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η περιοχή του αεροδρομίου Λάρνακας στους 28 βαθμούς Κελσίου, το Κάμπο Γκρέκο, αλλά και τα δυτικά και βόρεια παράλια με 30 περίπου βαθμούς, 29 βαθμούς στο αεροδρόμιο της Πάφου και 31 βαθμοί περίπου στην περιοχή της πόλεως Χρυσοχούς. Βέβαια, το Τρόδος διατηρεί πάντοτε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα παράλια. Αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς περίπου η θερμοκρασία στο κολέγιο Προδρόμου. Και τι πτώση θα έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη? Ίσως πέσουμε λίγο κάτω από τις κανονικές. Αύριο πάμε γύρω στους 33-34, άρα Τετάρτη, Πέμπτη ίσως γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα εξαρτηθεί η θερμοκρασία, είναι κάτι το οποίο επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων και το κάθε δελτίο έχει επικαιροποιημένες τις θερμοκρασίες του επόμενου πενθυμέρου, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρω ότι τώρα εκτός πρωτοκόλλου το 32 βαθμού και σχεδιασμού, το οποίο μπορεί να αλλάξει. Θα τα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολαίδη. Και μιας και είμαστε στον καιρό, πάμε να δούμε και τις κάρτες με τις θερμοκρασίες μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Να περάσουμε στο μέτωπο της πανδημίας, καθώς 11 από τις 12 μοναχές που βρίσκονται σε μοναστήρι στην επαρχία Λάρνακας είναι θετικές στον κορονοϊό. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο επικεφαλής της ομάδας Ίχνη Ελάττησης Επαφών, ο Βαλεντίνος Σιλβέστρος. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Σιλβέστρο. Καλό μεσημέρι. Πώς ξεκίνησε η αλυσίδα μετάδοση στο μοναστήρι, γνωρίζετε? Φαίνεται ότι ξεκίνησε από γκρουπ προσκυνητών, οι οποίοι επισκεφτήκαν το μοναστήρι και ένα μέλος από τους διαμένοντες κόλλησε τον κορονοϊό και μετά κόλλησε τους υπόλοιπους μέσα στο χώρο που διαμένω. Πρόκειται για Κύπριους προσκυνητές? Δεν έχουμε την πληροφορία, γιατί εκείνη την περίοδο είχε πολλά groups και ήταν και Κύπροι και ξένοι τουρίστες. Ναι. Άρα δεν έχει εντοπιστεί από ποιον στην ουσία έχει ξεκινήσει αυτή η μετάδοση. Όχι, αλλά είναι η πιο ισχυρή μας υπόθεση. Ναι. Και είναι οι 11 από τις 12 μοναχές οι οποίες έχουν μολυνθεί. Ναι. Καταγράφετε συχνά κρούσματα που αφορούν ιερείς και μοναχές, γιατί έχουμε και τους τρεις ιερείς. Ναι, έχουμε πολύ συχνά και σε μοναστήρια αλλά και σε ιερείς. Ναι. Φαίνεται ότι είναι πολύ εκτεθειμένοι λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας και της επαφής που έχουν με την κοινότητα. Και το γεγονός ότι είναι και ανεμβολίαστοι αρκετοί ιερείς και μοναχές. Με τα σχολεία έχουμε αλυσίδες, άνοιξαν και τα δημοτικά σήμερα. Τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τα δικά σας στοιχεία? Ευτυχώς ακόμα δεν παρατηρούνται αλυσίδες σε σχολεία. Έχουμε μεμονωμένα κρούσματα. Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα μαρτυρώθηκαν 12 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Ναι. Και έχουν αποσταλεί λίστες με τις επαφές από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Παιδείας προς το Υπουργείο Υγείας για να προγραμματιστούν οι δειγματοληψίες τους. Μάλιστα. Ενώ έχουμε και αλυσίδες μετάδοσης σε γυροκομεία. Σωστά, κύριε Σιλβέστρο? Έχουμε με την ίδια λογική των μοναστηριών. Κάποιος ειδικός το φέρνει απ' έξω και είτε επισκέπτης είτε από το προσωπικό και μετά έχουμε αλυσιδωτή μετάδοση μεταξύ των ενίκων. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Και εγώ.
Κανένα θάνατο και 100 νέα περιστατικά κορονοϊού ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Στις λεπτομέρειες έχει η Ειρήνη Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 νέα περιστατικά κορονοϊού ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. 112 ασθενείς COVID νοσηλεύονται, εκ των οποίων είναι 45 σε σοβαρή κατάσταση. Από τους 45 ασθενείς που είναι σε σοβαρή κατάσταση, 20 είναι διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 25 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ποσοστό 83,93 των νοσηλευμένων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. 12 post-COVID ασθενείς που έβαψαν να είναι εμολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση λόγω COVID σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, θετικά να σημειώσουμε πως χθες δεν καταγράφηκαν θάνατοι ασθενών με COVID-19. Στέφανε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Κυριάκου. Σύνδεση τώρα με τον καθηγητή Πέτρο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Καραγιάννη. Σημαίνει και καλή εβδομάδα σε όλες. Έχει συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Σήμερα επέστρεψαν και οι μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης. Ποια είναι η δική σας αξιολόγηση όσον αφορά στον αριθμό των κρούσματων και πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα κερδιθεί το στοίχημα και δεν θα κλείσουν τμήματα ή σχολεία και τα παιδιά θα βγάλουν την σχολική χρονιά με φυσική παρουσία? Είναι θαρρυντικό το γεγονός ότι κοντεύουμε τους διψήφιους αριθμούς. Θεωρώ ότι τα χθεσινά νούμερα δεν ήσαν αντιπροσωπευτικά από την άποψη ότι έγιναν λιγότερα τεστ σε φαρμακεία παρά στα σημεία δειγματοληψιών του Υπουργείου Υγείας. Συνήθως είναι το αντίθετο. Επομένως, σήμερα αναμένω κάποια μικρή αύξηση στους αριθμούς, αλλά όχι σημαντική. Ναι. Δεν πάβει από το να παρουσιάζει εικόνα μία βελτίωση σταδιακά, αργά μεν, αλλά σταδιακά, σταθερά προς τα κάτω. Και ελπίζω ότι αυτόν τρόπον δεινά θα είναι και ένας καλός ιονός με το ανοίγμα των δημοτικών σχολείων. Φυσικά, με 100 κρούσματα στην κοινότητα, κάποιο παιδάκι θα μολυνθεί και θα πάρει τον ιό στο σχολείο. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνει στο σχολείο, αλλά τι θα γίνει στα σπίτια όταν τα παιδιά πάρουν τον ιό στα σπίτια, αν υπάρχουν ανεμβολίαστοι. Και όπως γνωρίζουμε και κάποιοι εμβολιασμένοι για τον έναν ή τον άλλο λόγο μπορεί να μολυνθούν. Είναι εκεί που είναι η ιδιαίτερη ανησυχία, όπως και αναφέρθηκε προηγουμένως με αυτές τις αλυσίδες, ενώ όσο έχουμε ανεμβολίαστους θα συνεχίσουμε να έχουμε κρούσματα. Διότι ο ιός θα διακινείται σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων. Θα λέγατε ότι μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα διαφανεί ο αντίκτυπος από τα κρούσματα στα σχολεία, εάν και εφόσον υπάρξουν, κύριε Καραγιάννη? Ναι, είναι πολύ νωρίς να δούμε κάποιες αλυσίδες. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος επόασης είναι 4 με 5 μέρες. Ίσως με το Δέλτα να πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω, αλλά για να δημιουργηθούν αλυσίδες πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα 15 ημέρων για να έχουμε σαφή εικόνα του τι γίνεται. Θεωρώ ότι αυτή είναι η κρίσιμη εβδομάδα για την μέση εκπαίδευση και φυσικά είναι πολύ νωρίς για τα δημοτικά σχολεία. Και τα δημοτικά αλλά και τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης έχουν τον ίδιο βαθμό επικίνδυνοτητας να παρουσιάσουν κρούσματα? Και το ρωτώ αυτό γιατί τα παιδιά του δημοτικού κάτω των 12 είναι ανεμβολίαστα. Ακριβώς. Γι' αυτόν τον λόγο ελπίζω ότι τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης, επειδή αρκετά από αυτά τουλάχιστον με πρώτη δόση έχουν πάρει τουλάχιστον το 1/3. Των παιδιών αυτών και γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο μπορεί το σχήμα να διεκπεραιωθεί μέσα σε 5 εβδομάδες, να έχουν ανοσία με άλλα λόγια. Επομένως, όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούν, τόσο πιο ασφαλές θα είναι το περιβάλλον τουλάχιστον στα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης. Φυσικά είναι για παιδιά τα οποία έχουν αντίληψη του τι σημαίνει πανδημία πλέον, πρέπει να γνωρίζουν τα μέτρα αυτοπροστασίας τουλάχιστον και τα πρωτόκολλα στα σχολεία είναι πολύ σαφή στο τι πρέπει να γίνεται και τι όχι. Εκείνο που με ανησυχεί εμένα λίγο είναι η συμπεριφορά των παιδιών εκτός των σχολείων, στις απογευματινές δραστηριότητες και εδώ δεν αναφέρομαι στα φροντιστήρια, αναφέρομαι στις όλες άλλες δραστηριότητες όπου συναθρίζονται στα πάρκα, στα παγκάκια,
και ούτω καθεξής. Άρα παντού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, κύριε Καραγιάννη, όπως φαίνεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είδαμε την Παρασκευή, το εμβόλιο της BioNTech θα είναι διαθέσιμο για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, ενδεχομένως από τα μέσα Οκτωβρίου και μάλιστα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσει η εταιρεία παγκοσμίως τα αποτελέσματα της μελέτης για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Και το εμβόλιο θα είναι το ίδιο, αλλά σε χαμηλότερη δόση, όπως διαβάσαμε. Μάλιστα. Αυτό είναι που γίνεται σε όλες τις δόσεις εμβολίων για παιδιά. Είναι η χαμηλότερη δόση, κυρίως η μισή ποσότητα από εκείνη που δίνεται στους ενήλικες. Οι μελέτες αυτές γίνονται τώρα σε παιδιά και στην Αμερική και αλλαχού και αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτών των μελετών. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι οι δόσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι ασφαλείς. Εκείνο που θέλουμε να ξέρουμε είναι κατά πόσον είναι και αποτελεσματικές μια τουλάχιστον από αυτές τις δόσεις. Όταν αυτά τα αποτελέσματα είναι έτοιμα, φαντάζομαι η εταιρεία θα προχωρήσει για υποβολή του φακέλου για διοδότηση. Και υποθέτουμε ότι θα ζητηθεί και η δική σας άποψη, εάν θα εμβολιαστούν τα παιδιά στην Κύπρο αυτής της ηλικιακής ομάδας. Φυσικά και ελπίζω ότι και ο ΕΜΑ θα κάνει έντονη ισχυρή σύσταση. Και φαντάζομαι και η παιδιατρική εταιρεία στην Κύπρο θα τοποθετηθεί θετικά, διότι εδώ που τα λέμε, αν θέλουμε πράγματι να ελέγξουμε την μετάδοση του ιού, πρέπει να θωρακιστούμε όπως και με όλα άλλα τα εμβόλια τα οποία τα παιδιά παίρνουν από 6 μηνών και άνω. Ναι. Τώρα, η συνεχής πτωτική τάση των κρουσμάτων είναι ενθαρρυντικό δεδομένο, όπως μας αναφέρατε και εσείς, κύριε Καραγιάννη, στην αρχή. Σε συνδυασμό τώρα με το 80% του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης που έχουμε, για να φτάσουμε επιτέλους σε αυτό το τείχος ανοσίας. Σε αυτό όμως το 80% δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και, να συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες. Ήδη συμπεριλαμβάνονται και στους εμβολιασθέντες, διότι οι περισσότεροι από αυτούς, επειδή έχουν παρέλθει 6 μήνες μετά την νόσησή τους, ενθαρρύνονται κατά κρίβεια μετά τον πρώτο μήνα να εμβολιαστούν. Επομένως, πολλοί και από αυτούς που νόσησαν έχουν ήδη εμβολιαστεί και συμπεριλαμβάνονται στα ποσοστά των εμβολιασθέντων. Μάλιστα. Πλησιάζουμε στο να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας, αυτή που γνωρίζαμε προπανδημίας, κύριε Καραγιάννη. Τρόποντινα έχουμε επιστρέψει σε κάποιον είδος κανονικότητας, εάν εξαιρέσουμε την εφαρμογή των μέτρων αυτοπροστασίας. Αλλιώς δεν υπάρχει τίποτε άλλο το περιοριστικό που να μην μας επιτρέψει, να διακινούμαστε ελεύθερα, να πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε, να συνευρισκόμαστε και ούτω καθεξής. Είναι αυτό το επιπλέον μέτρο το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε για προστασία δική μας, δηλαδή η αντισηψία, οι μάσκες και οι αποστάσεις, μέχρι ότου βεβαιωθούμε ότι η εμβολιαστική μας κάλυψη είναι ικανή να σταματήσει αλυσιδωτή μετάδοση του ιού. Δηλαδή θα έχουμε σποραδικά κρούσματα κορονοϊού και όχι αλυσίδες. Ναι, όμως αυτή η πανδημία δεν πρόκειται να φύγει φέτος. Θα κρατήσει άλλο 1 με 2 χρόνια τουλάχιστον. Πρέπει να πούμε ότι, να τονίσουμε μάλλον για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε εδώ και καιρόν, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Ο ιός είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ. Εκείνο που πρέπει να απευχόμαστε είναι να μην μπει και σε έναν μέλος του ζωικού βασιλείου, το οποίο να ενεργεί ως δεξαμενή για ανάδυση από καιρού εις καιρού, δηλαδή να παραμείνει ιός ο οποίος μολύνει εξ ολοκλήρου ανθρώπους, και με αυτόν τον τρόπο ίσως κατορθώσουμε να περιορίσουμε και τις μεταλλάξεις, διότι όταν μπει στο ζωικό βασίλειο η πιθανότητα μεταλλάξεων εκεί πέρα ίσως να είναι πιο αυξημένη. Επομένως, καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να επιτηρούμε την κατάσταση του τι συμβαίνει και να αναμένουμε ότι σε κάποιο στάδιο ο ιός αυτός θα γίνει ενδυμητικός, δηλαδή θα παρουσιάζεται από καιρού εις καιρών, όπως και η γρήπη, και να έχουμε να κάνουμε μόνο με το ετήσιο εμβόλιο για εκείνους που θέλουν και το χρειάζονται. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη, πάρα πολύ. Καλό σας υπόλοιπο, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Πίσω στα Αθρανία επέστρεψαν σήμερα περίπου 50.000 μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης με 330 δημοτικά σχολεία να ανοίγουν ξανά τις πύλες τους υπό τη σκιά της πανδημίας. Πάμε στο Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΔΑ για να δούμε πώς κύλησε η πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπους, και καλή αρχή. Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστούμε. Πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα και πώς ήταν η επιστροφή των παιδιών? Ήταν όπως την αναμέναμε, δεν παρουσίασε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Πέραν των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν και αναφέρουμε εδώ και καιρό, επέστρεψαν στα σχολεία σήμερα οι μαθητές της δημοτικής, της προδημοτικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Με τα συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία είχαν εγκριθεί τις προηγούμενες μέρες. Τα οποία, εντάξει, εμείς είχαμε εκφράσει και συνεχίζουμε να εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι ίσως να μην είναι αρκετά για να προστατεύσουν τους μαθητές μας επαρκώς. Ναι. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο, κύριε Χαραλάμπους? Ουσιαστικά δεν έχουν γίνει αλλαγές και ακριβώς γι' αυτό ανησυχούμε, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πιο μεταδοτικό στέλεχος του ιού. Είχαμε αρκετά κρούσματα. Ευτυχώς άρχισαν να μειώνονται και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πορεία, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να μην ανησυχούμε, γιατί ακριβώς έχουμε ένα διαφορετικό ιό και έχουμε τα ίδια μέτρα στην ουσία. Mm-hmm. Και αν συγκρίνει κάποιος το τι συμβαίνει στη μέση εκπαίδευση, όπου τα παιδιά είναι πολύ πιο προστατευμένα, προέρχονται αρκετά με εμβόλιο, εφόσον επιτρέπεται, προσέρχονται με υποχρεωτική μάσκα, αλλά και με υποχρεωτικό rapid test. Οπότε αντιλαμβάνεστε είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Είναι πολύ διαφορετικό το σκηνικό. Ναι. Και αυτό, επειδή στη Δημοτική δεν έχουν όλα αυτά τα όπλα σε εισαγωγικά, ανησυχούμε πολύ και ανησυχούμε ακόμα παραπάνω, γιατί ούτε και η άποψή μας δεν εισακούστηκε έτσι ώστε να μειωθούν οι μαθητές της τάξης εκεί, και όπου αυτό ήταν βέβαια εφικτό να γίνει. Δυστυχώς παρατηρήσαμε το αντίθετο τις τελευταίες μέρες. Το Υπουργείο Παιδείας να επιδίδεται σε μια οικονομίστικη προσέγγιση και να, για ένα μαθητή, για παράδειγμα, να διαλύονται τρία τμήματα και να γίνονται δύο των 25. Δύο τμήματα που ήταν με 51 μαθητές, μειώνονται ο αριθμός κάτω από 25, δηλαδή, ενώ ήταν, για παράδειγμα, αν είχαμε 26 μαθητές, είχαμε δύο τμήματα. Με την αποχώρηση ενός παιδιού, το Υπουργείο Παιδείας έσπευσε να ενώσει όλα τα παιδιά μαζί για να γίνουν 25 σε ένα τμήμα. Όλα αυτά δεν είναι καλό δείγμα, γιατί ακριβώς έπρεπε αυτή την ώρα να μην τηρούμε μόνο το γράμμα του νόμου, αλλά έπρεπε να ληφθούν υπόψη και η υγειονομική κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Ναι. Χρήση μάσκας κάνουν τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης? Τα παιδιά που τους επιτρέπουν οι γονείς τους και που έχουν οδηγίες από τους γονείς τους, ναι, δεν είναι πολλά βέβαια, αλλά εντάξει, γι' αυτό λέω ότι θα έπρεπε να ληφθούν τουλάχιστον κάποια άλλα μέτρα που θα βοηθούσαν στην αποσυμφόρηση των παιδιών στις τάξεις. Ναι, θα ήταν καλό, είπε ο Υπουργός Παιδείας, σήμερα να χρησιμοποιούν τα παιδιά την προστατευτική μάσκα. Και εμείς αυτό λέμε, αλλά με το θα ήταν καλό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αρκετό. Ναι, άλλο το θα ήταν καλό και άλλο το είναι υποχρεωτικό. Ναι. Παραδόθηκαν τα βιβλία στα παιδιά σήμερα και με ποιο τρόπο? Ναι, εντάξει, παραδόθηκαν αυτά. Θα δοθούν στα παιδιά ότι υπάρχει. Εκείνο που δυστυχώς παρουσίασε πρόβλημα είναι τα μονάθρονια, τα οποία δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν στη θέση τους, δεν ασκούν για τα παιδιά. Υπάρχουν και σχολεία που δεν είχαν καθόλου μονάχρονη. Και δυστυχώς αυτό το θέμα δεν έπρεπε καν να το συζητούμε. Τα σχολεία αυτά είναι στην επαρχία της Λεμεσού ή και σε άλλες επαρχίες? Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και σε άλλες επαρχίες. Υπάρχουν και στη Λευκοσία, υπάρχουν περιπτώσεις, υπάρχουν και σε άλλες επαρχίες. Και στην Αμόχωστο υπάρχουν και πριν. Να. Τώρα, γνωρίζετε το ποσοστό των εκπαιδευτικών που είναι εμβολιασμένοι, κύριε Χαραλάμπος? Κοιτάξτε, εμείς λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι από τις πληροφορίες που είχαμε τις δικές μας ήταν σε πολύ ψηλό ποσοστό. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό και με την μέτρηση που έκανε το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πέραν του 80% εμβολιασμός των εκπαιδευτικών στην δημοτική εκπαίδευση. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Και δεν είναι αυτό που ανησυχεί. Αυτό που ανησυχεί, γιατί και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, ίσως κάποιοι να το αποφασίσουν στη συνέχεια, αλλά και αυτοί που δεν θα το αποφασίσουν προσέρχονται υποχρεωτικά με safe pass. Συνεπώς η ανησυχία μας δεν είναι για τους εκπαιδευτικούς. Η ανησυχία μας είναι μήπως έχουμε διάδοση του ίδιου από τα παιδιά, τα οποία δεν είναι προστατευμένα επαρκώς, δυστυχώς. Μάλιστα, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε, κύριε Χαραλάμπους. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσείς, μένουμε στο θέμα και πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Σύνδεσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σωτήρη Χριστοφή. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοφή.
Καλό μεσημέρι, κυρία Φορίδου. Λοιπόν, να ακούσουμε και τη δική σας άποψη, αν υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών. Ποια ενημέρωση έχετε εσείς? Αναμένω και εγώ ενημέρωση από όλες τις επαρχίες ό,τι αφορά την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία. Mm-hmm. Δεν έχω ενημερωθεί ότι έχει συμβεί οτιδήποτε το οποίο να είναι σοβαρό για να το επιληφθούμε ενάμεσα. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όμως με συνεργασία όλων θεωρώ ότι θα πρέπει να επιληφθούν για να συνεχίσουν τα παιδιά μας με τη σχήμα παρουσία στα σχολεία. Ήταν γενικά έτοιμα τα παιδιά να επιστρέψουν στο σχολείο? Αυτό που ήταν σημαντικό σήμερα και πρέπει να είναι το πρώτο που πρέπει να προβάλλουμε, αγαπητή κυρία Φροήλου, είναι ότι τα παιδιά σήμερα μπήκαν στο σχολείο με χαμόγελο, όμορφες φατσούλες, χαρούμενες, εισήλθαν εντός των σχολικών χώρων για να πάρουν αυτό το οποίο πρέπει για την συνέχιση της ζωής τους. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις αυτά τα πρόσωπα να είναι χαρούμενα και σκοπός και ευκύρα όλων μας είναι να συνεχίσουμε να τα βλέπουμε καλά. Ναι. Εσάς ως γονείς σας ικανοποιεί το υγειονομικό πρωτόκολλο όσον αφορά την επιστροφή των μαθητών? Ο Υπουργός Παιδείας είπε πως θα ήταν καλό οι γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά να φορούν προστατευτική μασκά, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Χριστοφή? Ήταν ένα πρωτόκολλο το οποίο ήταν και στην περσινή χρονιά. Μικρές διαφοροποιήσεις υπάρχουν. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι μόνο αν και εφόσον γίνει με σοβαρότητα στηρίξουμε όλη αυτή τη διαδικασία και εμείς ως γονείς και οι εκπαιδευτικοί αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε και μια εμπειρία δύο επιπλέον χρόνο σε ό,τι αφορά την πανδημία. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς ήδη, και ως γονείς, και ως εκπαιδευτικοί, και ακόμα και τα παιδιά, έχουν αυτή την εμπειρία και θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σωστοί στην όλη διαδικασία. Ναι, τώρα βέβαια εκκρεμεί το θέμα με τα μονάθρα ανία. Ακούσαμε και τον κύριο Χαραλάμπους προηγουμένως να λέει ότι δεν είναι μόνο σε σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, αλλά και σε άλλες επαρχίες όπου παρατηρείται το πρόβλημα αυτό με τα μονάθρα ανία. Αγαπητή κυρία Φλωρίδου, τα μονάθρα ανία διονύζεται το θέμα και το ακούμε εδώ και δύο χρόνια. Δεν είναι όμως εκεί η κατάληξη η οποία θα θέλαμε να είναι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και πρέπει να δοθεί προς τα έξω, να αντιληφθούμε όλοι μας ότι δεν πρόκειται να είναι μαθητής και φρανίου. Αυτό μας το είπαν από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο Παιδείας και διαρωτούμε γιατί το συζητάμε. Εκεί και όπου πρέπει, οφείλουν οι σχολικές εφορίες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες για τοποθέτηση μονοθρανίων για να υπάρχουν οι αποστάσεις μεταξύ των παιδιών. Ναι. Αυτό το γνωρίζαμε και το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ. Ναι. Πάντως, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία, όπως μας είπε ο κύριος Ελλήνας, θα έχουν τα μονά τους θρανία. Θα το δούμε, βέβαια. Μα, ναι, ναι, και πάλι όμως πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι μαθητής και θρανίου. Ναι. Ευχής έργο να ήταν αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι για να μην έχουμε οφθαλμαπάντες και αύριο πάλι να συνεχίζουμε να φωνάζουμε για το ίδιο θέμα. Εκεί και όπου χρήζει η ανάγκη, δεν υπάρχει λόγος να πετάξουμε τα διπλά τα θρανία για να πάρουμε μονά θρανία. Αυτό μπορεί να γίνει σε μια διάρκεια κάποιων χρόνων, το καταλαβαίνω, και οφείλουμε σιγά σιγά η πολιτεία να διορθώσει αυτό το κατά κάποιον τρόπο λάθος, το οποίο θεωρούμε εμείς σήμερα ότι είναι λάθος. Ναι, εξηγήστε μας λίγο, κύριε Χριστοφή, αυτό το εκεί και όπου χρειάζεται. Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα παιδιά θα κάθονται δύο σε διπλό θρανίο? Όχι, σε διπλό θρανίο όχι. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάστε από την περσινή χρονιά, έγινε μια κατασκευή, μια ανορθόδοξη κατασκευή, όπου τα παιδιά ήταν σε δύο θρανία, ήταν τρία παιδιά. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί και όπου το τμήμα μπορεί να φορέσει τα διπλά θρανία που είναι για να είναι για έναν μαθητή και να προσθεθεί ακόμα ένα μονό θρανίο για να καλύψουμε αυτό το κενό το οποίο πρέπει να έχουν μεταξύ τους τα παιδιά τις αποστάσεις, εκεί θα πρέπει να μπουν μονά θρανία. Έχουμε πάρα πολλά σχολεία, μικρά σχολεία, τα οποία με τα διπλά θρανία μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ωραία, τώρα το έχουμε αντιληφθεί. Με τα παιδιά που μπορεί να νοσούν από κορονοϊό και είναι σε αυτοπεριορισμό στο σπίτι, τι ρυθμίσεις έχουν να γίνει, κύριε Χριστοφή? Ό,τι ακριβώς γινόταν και πέρσι, αγαπητή κυρία Φλωρίδου,
Όμως θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια τέτοια λύση που μπορεί να βοηθά περισσότερο αυτά τα παιδιά για να μην χάνουν μαθήματα προς τα υπόλοιπα παιδιά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το να μείνει σπίτι και να παίρνει τα μαθήματα από από τα υπόλοιπους συμμαθητές σου ή να μεταβαίνει ο γονιός στο σχολείο και να παίρνει τα μαθήματα του παιδιού, δεν είναι ότι καλύτερο. Θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση τέτοια εκεί και όπου χρήζει ανάγκη να γίνεται. Mm-hmm. Τηλεκτρώση για όλα τα παιδιά της τάξης mm-hmm. Και όχι μεμονωμένα αυτού του σταυρού που θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Μια ρύθμιση η οποία πρέπει το Υπουργείο να την βρει, να την δώσει για να μπορέσουν να είναι πιο σωστή διαδικασία mm-hmm. για όλα τα παιδιά. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Χριστοφή. Καλό υπόλοιπο. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς το... Διαιρείτε στους δρόμους. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τον υπεύθυνο του Γραφείου Οδικής Ασφάλειας Γιώργο Μιλή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μιλή. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που παρατηρείται ειδικά τις ώρες αιχμής και ταλαιπωρεί τους οδηγούς, πού οφείλεται? Ο κόσμος κάνει παράπονα ότι θέλει μια με δύο ώρες πολλές φορές για να πάει στον προορισμό του. Λοιπόν, καταρχάς να αναφέρουμε ότι από σήμερα με την έναρξη και όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αντιλαμβάνεστε ότι η τροχιά κίνηση επανέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς της. Mm-hmm. Να σημειωθεί όμως ότι η τροχιά κίνηση, ειδικά μέσα στους κύριους δρόμους των πόλεων, mm-hmm. είχε παρατηρηθεί ότι αυξήθηκε από την περασμένη Τρίτη το πρωί. Mm-hmm. Με έντονο το φαινόμενο, αν θέλετε, ειδικά στην είσοδο της Λευκωσίας, mm-hmm. που είναι τα πρώτα mm-hmm. καλησπέρα, είχαμε μεγάλη ουράνο κυμάτων, mm-hmm. κατά την πρωινή αιχμή, mm-hmm. Με πρόθεση να εισέλθουν προς την πόλη. Αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία σε κάποια σημεία δίνει τροχονοϊκές βοήθειες το πρωί, ειδικά στα φώτα καλησπέρα και στα φώτα του Ρίκη, ειδικά στη Λευκωσία, για να βοηθήσουμε την είσοδο προς το κέντρο. Πρόσφατα η κέντρο διευθυντή μέσα στις αρχές Ιουνίου και το έξυπνο σύστημα φωτών τροχέας των κυκλικών κόβων Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσόν, όπου σίγουρα από σήμερα και για τις υπόλοιπες μέρες θα υπάρχει μια αξιολόγηση από όλους τους αρμόδιους φορείς αν το σύστημα είναι πετυχημένο και μπορεί να διαχειριστεί, αν θέλετε, τους όγκους της τροχέας. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς και σίγουρα και η αστυνομία και το τμήμα τροχέας προσπαθούμε εκεί που υπάρχει ζήτηση για βοήθεια, για τις τροχές mm-hmm. διευκολύνσεις ή βοήθεια κατά την πρωινή αιχμή, να βοηθήσουμε mm-hmm. το κοινό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι, κυρία Μιλή, αντιλαμβάνομαι, μας είπατε ότι έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερο το πρόβλημα αυτό από την περασμένη Τρίτη, ήταν επειδή άνοιξαν τα γυμνάσια και τα λύκεια, σωστά? Πολύ σωστά, ναι. Mm-hmm. Πολύ σωστά, ναι. Ναι. Άρα και σήμερα με την έναρξη των δημοτικών πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει έτσι κύριο θέμα να μειώσουμε την ταλαπωρία του κοινού ή των χρόνων καθυστέρησης είτε στα φανάρια είτε σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου. Με τα υφιστάμενα μέτρα που υπάρχουν και το υφιστάμενο οδικών δίκτυων, των ευπαδών του οδικού δικτύου, σίγουρα με τους αριθμούς των οχημάτων που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Κύπρος δεν μπορεί να ανταπεξελθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι μελέτες που γίνονται λένε ότι πρέπει χρειάζονται να γίνουν οι κύριοι δρόμοι που είναι ήδη εγκριμένοι στα σχέδια για να υλοποιηθούν και να απορροφήσουν την τροχιά κίνηση. Και σίγουρα το mm-hmm. καλύτερο πράγμα που αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες. Αν δεν έχουμε να αξιοποιήσει το δημόσιο συγκοινωνών από τους mm-hmm. πολίτες, αντιλαμβάνεστε όπως βλέπουμε όλοι μας, δεν αξιοποιείται, κύριε Μιλή. Δεν αξιοποιείται. Φορείς επιβάτες, mm-hmm. σίγουρα δεν mm-hmm. μπορούμε να μειώσουμε τις μεγάλες φορές. Δυστυχώς δεν αξιοποιείται η χρήση των δημοσίων μεταφορών. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα φιλικοί προς τη χρήση τους ως λαός. Προτιμάμε ο καθένας να πάρει το δικό του όχημα και να πάει στην δουλειά του ή να πάρει τα παιδιά του στο σχολείο. Στην πρωτεύουσα είναι που παρατηρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι η Λευκωσία και η Λεμεσός είναι μεγαλύτερες πόλεις. Σίγουρα, mm-hmm. κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής, οι εργαζομένοι έχουν μεγάλη διακίνηση και χρονική περίοδο να διανύσουν για να πάρουν τη δουλειά τους. Το φαινόμενο, όπως έχω πει, παρατηρείται πρώτα στην είσοδο της Λευκωσίας, mm-hmm. γιατί αντιλαμβάνεστε έχουμε μια είσοδο με φώτα τροχιάς, άρα έχουμε stop, ξανά η κίνηση, mm-hmm. άρα δημιουργείται η ουρά πίσω. Και στη Λεμεσόν το φαινόμενο είναι από τις βόρειες περιοχές που θέλουν όλοι να κατεβούν το πρωί mm-hmm. προς τις νότιες περιοχές mm-hmm. που είναι με το mm-hmm. μεγάλο περίοδο των εργαζομένων. Mm-hmm. Σίγουρα είναι η διασταύρωση που γίνεται σε κάποιους κόμβους όπου έχουμε από όλες τις κατευθύνσεις ουρές
και γίνεται η πρωινή συμφώνηση με τη χρονική περίοδο που απαιτείται για ο καθέναν και την απόσταση που έχει σίγουρα να διανύσει για να φτάσει στη δουλειά. Οι τροχονόμοι, οι τροχονόμοι και τα έξυπνα φώτα τροχιάς μπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα. Εντάξει, οι τροχονόμοι που έχουμε το πρωί ναι, βοηθούν σίγουρα να δίνουν περισσότερο χρόνο, αν θέλετε, στην κυριότερη ευθεία πορεία των οχημάτων, ειδικά που έρχεται από τον αυτοδρόμο για να περάσουν προς την είσοδο. Όμως η πρόθεση των μέτρων που προωθείται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων για περισσότερη χρήση των έξυπνων φώτων, όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή το κυκλικό παγκοσμίω φυλάξεω, είναι ένα μέτρο το οποίο ήδη μελετάται για να αξιοποιηθεί και για την είσοδο της Λευκοσίας σε τρία κομβικά σημεία, στα φώτα Καλησπέρα, στα φώτα του Ρίκ και στα φώτα της Αρμενίας, για να δώσει όθηση προς την είσοδο. Ως εκ τούτου και εμείς ως αστυνομία αναμένουμε όταν τελειώσουν όλες οι μελέτες να υλοποιηθεί το σύστημα για να βοηθηθεί περισσότερο ο κόσμος. Και βέβαια μέχρι τότε θα ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, κύριε Μιλή, και χρειάζεται πολύ υπομονή. Σε κάποια σημεία, ναι, δυστυχώς χρειάζεται υπομονή, ειδικά το πρωί για να περάσεις και να πάρεις προς τη δουλειά σου. Και γερά νεύρα, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον εκπρόσωπο του ΟΚΙΠΗ. Τηλεφωνικός είναι μαζί μας ο κύριος Χαριλάου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαριλάου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση της υγείας των ιερέων και των μοναχών που νοσηλεύονται με COVID και πόσες μοναχές τελικά νοσηλεύονται, κύριε Χαριλάου. Όσον αφορά την σειροή κρουσμάτων που είχαμε σε συγκεκριμένη μονή, εμείς έχουμε νοσηλεύσει 6 μοναχές στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, εκ των οποίων οι 3 έχουν πάρει εξιτήριο, άρα σήμερα νοσηλεύονται 3 μοναχές. Όσον αφορά τους ιερείς, συνεχίζουν να νοσηλεύονται 3 ιερείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου η κατάστασή τους είναι σοβαρή, νοσηλεύονται σε συνθήκες αυξημένης φροντίδας. Είναι ανεμβολιαστοί και οι 3 ιερείς, αλλά και οι μοναχές. Ακριβώς. Είναι όλα ανεμβολιαστά άτομα και είναι εκείνο το οποίο λέγουμε πάντοτε, ότι τα ανεμβολιαστά άτομα είναι αυτά τα οποία συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά και να νοσηλευτούν στα νοσηλευτήρια μας. Τώρα, διαβάσαμε και για τις περιπτώσεις ασθενών με κορονοϊό, οι οποίοι υπογράφουν εξιτήρια από το νοσοκομείο και στη συνέχεια επιστρέφουν για νοσηλεία σε πολύ χειρότερη κατάσταση, κύριε Χαριλάου. Ναι, είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Το έχω αναδείξει τις προηγούμενες μέρες με μεγάλη επιφύλαξη φυσικά, αλλά είναι ένα γεγονός ότι υπάρχουν περιστατικά τα οποία αρνούνται να πάρουν την θεραπεία της κλασικής ιατρικής, της αποδεδειγμένης ιατρικής και προσπαθούν να πείσουν με διάφορους τρόπους να τους δοθούν τα φάρμακα τα οποία επιθυμούν ήδη, πράγμα το οποίο κάτι δεν απλώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, ούτε έχει γίνει αποδεκτό. Επίσης υπάρχουν άτομα τα οποία έστω και με μεμονωμένες περιπτώσεις έχουν υπογράψει εξιτήριον αναλαμβάνοντας την ευθύνη, νιώθοντας ότι είναι καλά, αλλά δυστυχώς τα άτομα αυτά έχουν επιστρέψει πίσω μέσα σε λίγες μέρες σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Είναι ένα ισχυρικό φαινόμενο αυτό. Ελπίζομαι να σταματήσει, να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι υπάρχει η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα, η οποία έχει καταρτιστεί από την ιατρική κοινότητα βάσει πραγματικών δεδομένων και στοιχείων μέσα από έρευνες και μελέτες και ο καθένας από εμάς δεν πρέπει να κάνει, ας μου επιτραπεί ο όρος, του κεφαλιού. Γιατί στο τέλος της μέρας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τη ζωή. Ναι. Τώρα, υπάρχουν και καταγγελίες, κύριε Χαριλάου, από το προσωπικό των νοσοκομείων ότι δέχονται επιθέσεις και εκφοβισμό από συγγενείς ασθενών με COVID-19. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά ομιλούντες, εκείνο το οποίο έχουμε δει είναι ότι πέραν από τα παράπονα που κάνουν ήδη οι ασθενείς για κακές συμπεριφορές ή οτιδήποτε, εκείνο το οποίο λέμε εμείς είναι ότι ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το προσωπικό δέχεται επιθέσεις και από ασθενείς και από συγγενείς και φοβέρες
και εκφοβισμών πολλές φορές και απρεπή συμπεριφορά. Αλλά εμείς ως οργανισμός ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε βγει δημόσια να πούμε αυτό το πράγμα, γιατί θεωρούσαμε ότι όλα αυτά λύνονται με την καλή συνεννόηση, με την καλή επικοινωνία. Αλλά από τη στιγμή που καθημερινά ως οργανισμός δεχόμαστε επικρίσεις για το κάθε τι το οποίο αναστάται σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είτε ευσταθεί, είτε δεν ευσταθεί, είτε διερευνηθεί, είτε δεν διερευνηθεί, έχουμε κι εμείς καθήκον να προστατεύσουμε το προσωπικό μας. Mm-hmm. Ναι, ναι. Τώρα, πείτε μας κάτι άλλο. Πόσοι ασθενείς post-COVID νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, κύριε Χαριλάου? Όσον αφορά τους ασθενείς post-COVID που είναι διασωληνωμένοι, είναι 12 στο σύνολο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι 8 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και είναι και 4 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Η προσπάθεια μας αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία εξειδικευμένων ιατρίων για τους long COVID ασθενείς, δηλαδή για αυτούς οι οποίοι έχουν νοσήσει, έχουν πάρει εξιτήριο, είναι στα σπίτια τους, αλλά αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, αναπνευστικά προβλήματα, καρδιολογικά προβλήματα, διαταραχές ύπνου και πολλά άλλα, ούτως ώστε να τη χάνουν εξυπηρέτηση από το συγκεκριμένο ιατρείο σε κάθε νοσηλευτήριό μας, από ιατρών παθολόγων. Εκεί θα γίνεται κλινική αξιολόγηση, θα συμπληρώνεται ένα ερωτηματολόγιο και ο γιατρός θα αποφαίνεται κατά πόσο ένας ασθενής χρήζει να εξεταστεί και από άλλη ιατρική ειδικότητα, όπως παραδείγματος χάρη καρδιολόγων, πνευμονολόγων, ρευματολόγων, ενδοκρινολόγων και άλλες ειδικότητες που έχουν σχέση με τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και αυτήν την ομάδα ασθενών, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας μπαίνουν ως χρόνια ασθενείς. Ναι, και θα πρέπει να είναι πολύ στον αριθμό αυτοί οι long COVID ασθενείς για να σκέφτεστε να δημιουργήσετε αυτά τα ειδικά ιατρία, κύριε Χαριλάου. Είναι περίπου το 30% των νοσηλευμένων. Το 30%, ναι. Εάν πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε νοσηλεύσει γύρω στις 5.500 ασθενείς, περίπου. Όπου το 30% αυτών των ασθενών παρουσιάζουν κάποιες επιπλοκές. Γύρω στους 1.500 ασθενείς, αν το υπολόγισα σωστά. Είναι αρκετοί. Ναι, είναι αρκετοί. Τώρα, η κατάσταση με τις νοσηλίες, με τις εισαγωγές ασθενών με COVID στα δημόσια νοσηλευτήρια έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουν κλείσει θάλαμοι COVID και σε ποια νοσοκομεία, κύριε Χαριλάου? Η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σειρή μείωση των περιστατικών. Ήδη εμείς έχουμε αφήσει γύρω στις 165 ενεργές κλίνες σε κοινούς θάλαμους για COVID και άλλες κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι υπόλοιπες άλλες κλίνες έχουν αποδοθεί πίσω στις ειδικότητες τους, όπως παραδείγματος χάρη των παθολογικών βήτα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, των χειρουργικών βήτα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και άλλες υποδομές. Εμείς θα διατηρήσουμε 165 κλίνες αυτή τη στιγμή, για τον λόγο ότι σήμερα έχουν ανοίξει τα δημοτικά σχολεία. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για τη δημιουργία κάποιων επιπρόσθετων αλυσίδων, όπου πιθανόν, αν υπάρξουν αυτές οι αλυσίδες, να γίνει μετάδοση και στις μεγαλύτερες ηλικίες από τους μαθητές. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που διατηρούμε έναν αριθμό κλινών για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε έγκαιρα εκεί και όπου απαιτεί. Άρα σας ανησυχεί ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή αύξηση με το άνοιγμα των σχολείων. Είναι κάτι που θα διαφανεί βεβαίως, όπως μας έλεγε και ο καθηγητής ο κ. Καραγιάννης, όσον αφορά τα δημοτικά τουλάχιστον μετά από 10 με 15 μέρες. Τώρα, έχουν επαναρχίσει και τα αναβληθέντα χειρουργεία. Πώς πάνε μέχρι στιγμής, προχωράνε, γιατί ήταν μεγάλη λίστα που δημιουργήθηκε, κύριε Χαριλάου? Ναι, έχουν ξεκινήσει τα μη επίγοντα περιστατικά, έχουν ξεκινήσει οι χειρουργικές επεμβάσεις. Πάμε αρκετά καλά, έχουμε αναπτύξει περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις για αυτά τα περιστατικά, γιατί υπήρξε ένας μεγάλος αριθμός αναβληθέντων χειρουργικών επεμβάσεων. Ελπίζουμε ότι στο τέλος της μέρας θα τα καταφέρουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συνανθρώπους μας. Όλα βαίνουν καλώς, δεν υπάρχει
ιδιαίτερων πρόβλημα. Και μακάρι να μείνουν έτσι και να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ κύριε Χαριλάου. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδες στον πρώην συμβίου της 23χρονης για την απόπειρα φόνου στη Λευκοσία πέρασε η αστυνομία. Το ρεπορτάζ έχει η Χριστίνα Μάρκου. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη τελικά 28χρονος που καταζητείται για την υπόθεση της απόπειρας φόνου στην Λευκοσία. Σύμφωνα με τα γεγονότα και την καταγγελία στην οποία προχώρησε η 23χρονη, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, μετέβη ο 27χρονος πρώην συμβιός της για να μιλήσουν και μετά από καυγά φαίνεται να της επιτέθηκε. Εντός της οικίας βρισκόταν και φιλικό της πρόσωπο και κατάφερε να τον αποφύσει. Η νεαρή μεταφέρθηκε στις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Λευκοσίας αφού έφερε τραύματα, ενώ εντός της ημέρας Στέφανε αναμένεται ο ίδιος να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστήριου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα αλλάζουμε εντελώς το θέμα. Ο καθορισμός του Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και η επαναφορά της ΑΤΑ με βάση τη φόρμουλα πριν από τη συμφωνία πλαίσιο αποτελούν τα μεγάλα αγκάθια των εργασιακών σχέσεων. Ο κατώτατος και το συνταξιοδοτικό εξετάζονται στο επίπεδο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ Μάριος Τσακής και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚ Ανδρέας Μάτσας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι, κύριε Φλωρίδου, και στο φίλο τον Ανδρέα. Λοιπόν, καιρό έχω να σας δω και τους δυο. Τουλάχιστον ένα-ενάμιση μήνα πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Όλοι στον, πίσω στον αγώνα. Προσκλήσεις. Με καλή διάθεση. Έτσι. Λοιπόν, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Εμιλιανίδου, έθεσε χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να υπάρξει συνένεση σε σχέση με τον κατώτατο, το συνταξιοδοτικό, την τηλεργασία και την απασχόληση ξένων φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Τσακή. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλα θέματα. Νομίζω ότι η ατζέντα του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος είναι φορτωμένη με πολύ σοβαρά θέματα, άρα θα έχουμε πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτά τα πράγματα σύντομα ή θα μας πάρει κάποιο χρόνο, είναι θέμα το οποίο θα φανεί μέσα από τις συζητήσεις που θα έχουμε. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητα είναι ότι στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα νομίζω ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο διαλόγου και επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων. Γίνονται προβληματισμοί, ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Μπορεί κάποια φορά να έχουμε μεγάλη απόσταση, αλλά νομίζω ότι διαχρονικά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να βρούμε συνενετικές λύσεις. Φτάνει όλοι να κινούμαστε και να τοποθετούμαστε με ένα κοινό σκοπό, να πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, πρώτα απ' όλα για την οικονομία της χώρας μας, για την σωστή ρύθμιση των εργασιακών θεμάτων, διότι όποιες ρυθμίσεις κάνουμε θα πρέπει να αντέχουν στον χρόνο και ταυτόχρονα να αντέχουν και στα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή πρέπει στις αποφάσεις που παίρνουμε να λαμβάνουμε υπόψη και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, τις αντοχές των επιχειρήσεων και της οικονομίας και μέσα από σωστές αποφάσεις να μεγιστοποιούμε τα ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι θα πορευτούμε όπως πάντα και σε αυτά τα δύσκολα θέματα που έχουμε μπροστά μας. Και εκτιμώ ότι θα μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες από τις περιστάσεις λύσεις και διευθυντήσεις. Αισιόδοξο και με θετικότητα πάντως σας βλέπω, κύριε Τσακή. Για να δούμε τι λέει η ΣΕΚ. Κύριε Μάτσα, από τις συζητήσεις που γίνονται εντός του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, εκτιμάτε εσείς ότι μέχρι τέλος του έτους θα υπάρξει κατάληξη? Και το ρωτάω αυτό γιατί έχω αντιληφθεί ότι μεταξύ των συντεχνιών και των εργοδοτών εντοπίζονται διαφωνίες, κυρίως στο θέμα του καθορισμού του νεού κατώτατου μισθού. Κυρία Φλωρή, να σημειώσουμε ότι τα χρονοδιαγράμματα κατατίθενται στην βάση των αναγκών που υπάρχουν. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή προκύπτει μια τεράστια ανάγκη για να ρυθμίσουμε ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς για να επισπεύσουμε την διαδικασία ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας μας. Είναι γι' αυτό που και τα τέσσερα θέματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοιχτά προς συζήτηση στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και αναφέρομαι
στην εφαρμογή του εθνικού κατώτατου μισού, λαμβάνοντα υπόψη και τι πραγματικότητε τη αγορά εργασία και μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματο για να δώσουμε μεγαλύτερη όθηση στήριξη στου σημερινού αλλά και στου μελλοντικού συνταξιούχου. Και η ρύθμιση τη συνεργασία, η οποία έχει επισκεφθεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη ω εναλλακτική επιλογή απασχόληση, αλλά και το θέμα τη ρύθμιση ή τη αναπροσαρμογή καλύτερα τη στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτε χώρε, αποτελούν βασικέ συνιστώσει και αναγκαιότητε για την περαιτέρω ρύθμιση τη αγορά εργασία. Εκ τούτου, θεωρώ ότι έχουμε την πολυτέλεια να χρονοτριβήσουμε. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι και τα τέσσερα ζητήματα βρίσκονται ήδη στην ατζέντα του Ελληνικού Συμβουλευτικού Σώματος, που είναι η θεσμοθετημένη διαδικασία μεγαλύτερης αξιοποίησης του κοινωνικού διαλόγου και συνενετικής κατάληξης σε κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να δώσουμε όθηση σε όλο το φάσμα των εμπλεκομένων και σε ό,τι αφορά τη στήριξη των εργαζομένων και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ίδια στιγμή στην βελτίωση της κοινωνικής δομής του κράτους για να πετύχουμε τον άλλο τεράστιο στόχο που παραπέμπει στην κοινωνική συνοχή. Ναι. Το θέμα της τηλεργασίας, κύριε Τσακή, που ήρθε μέσω πανδημικής κρίσης και φαίνεται ότι μένει, πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνετε μέσα από τον κοινωνικό διάλογο? Το θέμα της τηλεργασίας, κυρία Φλωρίδου, νομίζω ότι έχουμε όλοι καταλάβει και δεχθεί ότι θα μπει στη ζωή μας. Μπήκε ήδη στη ζωή μας λόγω της πανδημίας. Μπορεί να μπει και σίγουρα πιο απότομα, πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε ή αναμέναμε. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς και από κάποια μέλη μας, κάποιες οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμόσουν τηλεργασία, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού η τηλεργασία. Το είχαμε πει και μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, δεν μπορεί να λειτουργήσει, για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο, ένα εργοτάξιο με τηλεργασία. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας, ούτε μπορεί να κάνεις παραδόσεις αγαθών και πωλήσεις με τηλεργασία. Κάποια μέρη των δραστηριοτήτων αυτών, των οικονομικών δραστηριοτήτων, θα γίνεται με φυσική παρουσία. Στον τομέα των υπηρεσιών όμως φαίνεται ότι σε πιο μεγάλο βαθμό και με μεγαλύτερη ευκολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω είναι ένα θέμα στο οποίο θα συζητήσουμε και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να βρούμε τις σωστές ρυθμίσεις. Από τη μια, κόσμος που μπορεί να εργαστεί από το σπίτι να μπορεί να το πράξει, δεδομένου ότι θα έχει τις σωστές συνθήκες εργασίας, οπωσδήποτε είναι το ένα κομμάτι που αφορά, αν θέλετε, κυρίως τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις, ότι οι εργαζόμενοι τους θα θέλουν να εργάζονται κάτω από σωστές συνθήκες. Από την πλευρά των επιχειρήσεων πρέπει να διασφαλιστούν κάποια πράγματα, όπως είναι η παραγωγικότητα, δηλαδή ότι κάποιος που είναι στο σπίτι του δεν είναι στο σπίτι του για να κάνει τις δουλειές του ή να βγαίνει έξω να κάνει οτιδήποτε άλλα προσωπικά του ζητήματα, αλλά να είναι στο χώρο του να εργάζεται. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος σωστός τρόπος παρακολούθησης, με την καλή έννοια ότι γίνεται η εργασία, παράγεται το έργο που πρέπει να γίνει. Έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία εταιριών που υποχρεωτικά βγαίνουν από το χώρο της εργασίας, του γραφείου, και πρέπει να διασφαλιστούν. Και γενικά να μπορεί να γίνεται η δουλειά στο επίπεδο της ποιότητας που απαιτείται από την επιχείρηση, από τον εργοδότη, με την ασφάλεια που προβλέπεται και με την σωστή αμοιβή και συνθήκες εργασίας του εργαζόμενου. Νομίζω είναι αυτό το πλαίσιο που θα δούμε και πώς θα το ρυθμίσουμε μέσα από νομοθεσίες που να ικανοποιούν αυτές τις ισορροπίες. Ναι, ο κύριος Μάτσας αναφέρθηκε προηγουμένως και στο ζήτημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις αισθάνονται έντονα το πρόβλημα αυτό σε συγκεκριμένους τομείς, κύριε Τσακή. Είναι μια λύση απασχόληση ξένων φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου? Ναι, σίγουρα και αυτό συζητείται, διότι το βάλαμε εμείς σαν ερηματοκευέ, το είχε βάλει αυτό ως θέμα, αν θέλετε, από την προηγούμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος αρχές Αυγούστου, πριν πάμε διακοπές. Είναι κάτι που, όσο και αν ακούγεται παράξενο σε κατάσταση πανδημίας, σε συνθήκες πανδημίας, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση μέσα στην οικονομία σήμερα από ό,τι ήταν πριν 3-4 μήνες. Νομίζω ότι το ότι προχώρησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα αρκετά και έχει εμβολιαστεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, το βλέπουμε και μέσα από την πραγματικότητα ότι λειτουργεί η αγορά, δεν έχουμε lockdowns και τους περιορισμούς και τα προβλήματα που είχαμε προηγουμένως.
Άρα υπάρχει μια αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να υπάρχουν θέσεις εργασίας και ανάγκες για εργοδότηση που δεν ικανοποιούνται από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θέσαμε στην Υπουργό την ανάγκη να δούμε τη δυνατότητα απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού και όταν λέμε ξένου εννοούμε από τρίτες χώρες, όχι κοινοτικούς, όχι Κυπρίους, για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Νομίζω ότι είχαμε ένα συγκεκριμένο και απτό αποτέλεσμα στη συζήτηση αυτή. Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι όσοι φοιτητές ήταν τακτοποιημένοι και ήταν σωστά τα χαρτιά τους και οι διατυπώσεις τους μέχρι τον Μάιο του 2021, υπάρχει μια ταχεία διαδικασία που εξετάζονται αιτήματα εργοδότησης, απασχόλησης φοιτητών. Δύο φορές την εβδομάδα χαρακτηριστικά μας είπαν ότι εξετάζουν τις αιτήσεις και κάθε Παρασκευή εγκρίνονται όσοι δικαιολογούνται και δικαιούνται και εργοδοτούνται και θα προσπαθήσει να βρει και μία ρύθμιση προσωρινή τουλάχιστον για τους αιτητές πολιτικού ασύλου να μπορούν να εργοδοτηθούν και τέτοια άτομα με μια διαδικασία που περιέγραψε και θα την ολοκληρώσει το Υπουργείο μέχρι που να συζητήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη νέα στρατηγική απασχόλησης στην οποία έχουμε εκεί διαφορές, έχουμε απόσταση από το έγγραφο που μας κατατέθηκε προς συμφωνία, αλλά νομίζω ότι ευελπιστώ τουλάχιστον ότι μέσα από τον διάλογο θα πετύχουμε εκείνο που χρειάζεται. Δηλαδή θέλουμε να έχουν δουλειά οι Κύπροι πρωτίστως, γιατί είναι προς το συμφέρον μας να εργάζονται οι Κύπροι, αλλά πολλές φορές κάποιες δραστηριότητες, κάποιες δουλειές δεν είναι διαθέσιμοι οι Κύπροι να τις κάνουν, είναι σκληρές, βαρετιές δουλειές. Χρειάζονται οι ξένοι, γιατί αν δεν έχεις αυτούς τους ξένους, σημαίνει δεν μπορεί να κυλήσει ομαλά η ροή της εργασίας για να φτάσει στο σημείο που πρέπει να εμπλακούν Κύπροι εργαζόμενοι. Άρα χωρίς αυτούς τους ξένους μπορεί να σταματάσει η οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζει Κύπρους στο να εργοδοτηθούν. Κύριε Μάτσα, από την παρουσίαση της μελέτης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τον κατώτατο μισό, τι προκύπτει για εσάς, θα ήθελα να μας πείτε, και αν η θέσπιση του κατώτατου μισού θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί, δηλαδή να υπάρξει μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με το επάγγελμα. Κυρία Φροντίδη, καταρχήν επιτρέψτε μου πολύ σύντομα παρελθωτικά να διευκρινίσω ότι η δυνατότητα που παρέχει αυτή τη στιγμή το σύστημα για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες της αγοράς εργασίας με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, είτε με φοιτητές ασύλου, είτε με φοιτητές, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον τόπιο εργατικό δυναμικό. Αυτό το θέτουμε ως θέμα σε σχέση με την συμπλήρωση συγκεκριμένων αναγκών οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τον τόπιο εργατικό δυναμικό. Έχουμε συνηθίσει στην Κύπρο και τα πολλά προηγούμενα χρόνια να θεωρούμε ότι το ξένο εργατικό δυναμικό είναι η εύκολη λύση για εκμετάλλευση και παραχώρηση περιορισμένων ωφελημάτων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα, στις 13 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζεται η εφαρμογή του λογισμικού συστήματος Εργάνη, το οποίο καθορίζει ως υποχρέωση του εργοδότη 24 ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της απασχόλησης κάποιου εργαζόμενου να δηλώνονται τα στοιχεία του σε σχέση με τους όρους εργοδότησης, το ύψος του μισού, τον χρόνο εργασίας, το ωράριο εργασίας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κανένας εργαζόμενος δεν θα υποαπασχολείται ή δεν θα δηλώνεται. Αυτό σε συνάρτηση με την πρόσφατα θεσπισμένη και ενισχυμένη ενιαία υπηρεσία επιθεωρήσεων δίνει τη δυνατότητα περισσότερης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να τη ρυθμίσουμε με τρόπο που να λειτουργεί υποστηρικτικά και για τους εργαζόμενους και για τους σωστούς εργοδότες. Είναι εδώ που χρειάζεται η επίσπευση της αναθεώρησης της στρατηγικής για την απασχόληση εργαζόμενων από τρίτες χώρες, για να είμαστε σίγουροι ότι μπαίνει το σωστό πλαίσιο στήριξης όλων των παραγόντων και συντελεστών της αγοράς εργασίας. Σε σχέση με τον κατώτατο μισό, πρέπει να σημειώσουμε ότι μια πολύ πρόσφατη μελέτη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, της ETUC, της οποίας η ΣΕΚ αποτελεί ενεργό και δραστήριο μέλος, έχει καταδείξει ότι σε 15 κράτη-μέλη από το 2010 μέχρι και σήμερα οι μισθοί που παραχωρούνται και οι όποιες αυξήσεις βρίσκονται πιο κάτω από το επίπεδο της παραγωγικότητας. Αυτό τεκμηριώνει την ανάγκη
μιας πιο άμεσης διαχείρισης και υιοθέτησης και της επέκτασης και εδραίωσης των συλλογικών συμβάσεων και της εφαρμογής του εθνικού κατώτατου νησιού. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε περίπου ολοκληρώσει την διαδικασία ή βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης σε σχέση με το πλαίσιο που θα καθορίσει την ευρωπαϊκή οδηγία για τον κατώτατο μισθό. Και θεωρώ ότι σε εκείνη την βάση μπορούμε να ρυθμίσουμε και τον κατώτατο μισθό στην Κύπρο. Η μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του ILO, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη συντάκτηση με τις κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο κατώτατος μισθός λειτουργεί υποστηρικτικά και για τους εργαζόμενους, λειτουργεί υποστηρικτικά και για τις επιχειρήσεις, καθώς διασυνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ την ίδια στιγμή δίνει όθηση στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας. Νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι ξεκάθαρες και οι πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την ίδια στιγμή πρέπει να σημειώσουμε κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ακόμη περισσότερο τη συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας. Ο κατώτατος μισθός με βάση τα ευρήματα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας διασυνδέεται με τη δυνατότητα μείωσης του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα σε άντρες και σε γυναίκες. Συμβάλλει δηλαδή στην μείωση των έμφυλων διακρίσεων, και είναι ακόμη ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συνυπολογίσουμε στην προσπάθεια που καταβάλουμε για να ρυθμίσουμε, να θεσμοθετήσουμε, να ρυθμίσουμε νομοθετικά τον κατώτατο μισθό. Επιπρόσθετα, και είναι ένα στοιχείο το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά και για τους εργαζόμενους και για τους σωστούς επιχειρηματίες, τους σωστούς εργοδότες, τις σωστά δομημένες επιχειρήσεις, έρει τον αθέλητο ανταγωνισμό και ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε εργοδότες. Είμαι σίγουρος ότι κυρίαρχο μέλημα των οργανωμένων εργοδοτών είναι ακριβώς να διασφαλίσουν και να κατοχυρώσουν τα καλούσμενα συμφέροντα των σωστών μελών τους, των σωστών επιχειρηματιών. Οπότε θεωρούμε πλέον ότι δημιουργείται ένα κοινά αποδεκτό υπόβαθρο, έτσι ώστε να πάμε στο επόμενο στάδιο που θα μπούμε στην διαδικασία ρύθμισης και καθορισμού του κατώτατου μισθού. Θεωρώντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρία Φλωρίδου, να συνεκτιμήσουμε τα δεδομένα που καταγράφονται σε συγκεκριμένους τομείς και κλάδους της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη και το τι ισχύει μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, ιδιαίτερα σε κλαδικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, για να διασκεδάσουμε και πάλι κάποιες φοβίες που ενδεχομένως να υπάρχουν, πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο της ρύθμισης του κατώτατου μισθού και του καθορισμού των προνοιών και των παραμέτρων που θα τον συνθέτουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καθοριστεί και ένας μηχανισμός αναθεώρησης του κατώτατου μισθού στη βάση και των δεδομένων που καταγράφει η ίδια η οικονομία. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνεκτιμήσουμε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή, η ΆΤΑ, η οποία μπορεί ακριβώς να ρυθμίζει τους μισθούς με τρόπο που θα διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη, έτσι ώστε να μπορούν μέσα από τους μισθούς οι εργαζόμενοι να ενισχύουν και την αγορά και την ίδια στιγμή να μπορούν να καταναλώνουν τα προϊόντα τα οποία παράγονται μέσα από την επιχειρηματικότητα. Αυτό το στοιχείο συνθέτει μια ισορροπημένη προοπτική ανάπτυξης, η οποία μπορεί να δώσει όθηση σε όλο το φάσμα του εργασιακού περιβάλλοντος, της κοινωνικής δραστηριοποίησης, αλλά και της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Να σημειώσουμε... Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Μάτσα, με αυτό. Να σημειώσουμε και το γεγονός ότι η ΆΤΑ έχει ρυθμιστεί με μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία επεκτάθηκε και για το τρέχον έτος, θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις καταβολής της ΆΤΑ, να υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου. Η ΆΤΑ παραχωρείται μία φορά το χρόνο στο 50% της αξίας του, της αξίας της. Θεωρούμε ότι με βάση τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί για το 2021, το 2022 παραχωρείται η ΆΤΑ και στόχος μας είναι να αφενός με να την επαναφέρουμε στη σωστή της διάσταση. Κανείς δεν μιλάει για κατάργησή της, ούτε η διαγωγός, η οποία έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο
ζήτημα θα πρέπει να δούμε πώς διευρύνουμε και πώς επεκτείνουμε την εφαρμογή της, έτσι ώστε ένα πιο οριζόντιο τρόπο να επιφέρουμε και να αποδώσουμε και κοινωνική δικαιοσύνη. Και να στηρίξουμε μέσα από την αύξηση της κατανάλωσης και της ίδιας της επιχείρησης. Κύριε Τσακή, η ΟΕΕΦ τις τελευταίες μέρες συνδέει τον καθορισμό νεοκατώτατου μισθού με την κατάργηση της ΑΤΑ. Η αλήθεια είναι ότι το ΚΕΒΕ μέχρι στιγμής δεν έχει γύρει ένα τέτοιο θέμα. Είναι στις σκέψεις σας και έτσι πολύ σύντομα και αν θέλετε να απαντήσετε, να σχολιάσετε αυτά που μας ανέφερε ο κύριος Μάτης, αλλά πάρα πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Εντάξει, όσον αφορά την ΑΤΑ, ναι, εμείς δεν έχουμε συνδέσει το θέμα. Το θέμα της ΑΤΑ είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Έχει θέσει το ΚΕΒΕ γύρω από το θέμα της ΑΤΑ και εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας αναχρονιστικός θεσμός ο οποίος θα πρέπει να καταργηθεί. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα που συζητείται αυτή τη στιγμή. Θα το συζητήσουμε προς το τέλος του χρόνου. Υπάρχει αυτή η ρύθμιση που ανέφερε ο κύριος Μάτσας προηγουμένως. Θα πρέπει όμως να πω ότι και δεν εισηγούμε ότι θα έπρεπε να συμβαίνει, να συμβεί αυτό το πράγμα. Να θυμίσω απλά μόνο ότι η ΑΤΑ, όπως είναι ρυθμισμένη, κινείται και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΤΑ. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου υπήρχαμε αρνητικό πληθωρισμό, μείωση τιμών κλπ. Δεν είδαμε την ΑΤΑ να μειώνει τους μισθούς, δεν εισηγούμε κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίζεται αυτό από την πλευρά των εργαζομένων ότι εμείς ως εργοδότες στηρίσαμε μία στάση υποστηρικτική προς τους εργαζόμενους, δεχθήκαμε ότι υπήρξε μείωση του κόστους του πληθωρισμού που έπρεπε να μειώσει κάτω τους μισθούς κατά αναλογία όπως όταν αυξάνονται. Δεν επιδιώξαμε, δεν ζητήσαμε κάτι τέτοιο και αφήσαμε τους μισθούς όπως ήταν μέσα στην κρίση. Τώρα, όσον αφορά, άρα το θέμα της ΑΤΑ θα το συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα του. Όσον αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό νομοθέτημα. Θέλει πάρα πολύ σκέψη και πολύ λεπτομερή και προσεκτική συζήτηση του θέματος. Επί του παρόντος δεν έχουμε λεπτομέρειες γύρω από τη μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Αντιλαμβάνομαι από την παρουσία που μας έγινε, ότι κατατείνει η μελέτη στην λογική της εισαγωγής ενός κατώτατου μισθού. Εμείς και μέχρι σήμερα η θέση του ΚΕΒΕ ήταν ότι συζητούμε την εφαρμογή και την εισαγωγή κατώτατου μισθού στην Κύπρο, στη λογική μιας μελέτης που κάνουμε μέσα στην οικονομία, να δούμε ποια επαγγέλματα είναι αυτά που πραγματικά υποαμείβονται, αν θέλετε, και θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε, όπως κάναμε και στο παρελθόν. Γι' αυτό και έχουμε νέα επαγγέλματα κάτω από τον κατώτατο μισθό. Θέλουμε να δούμε τη μελέτη στο σύνολό της, να τη διαβάσουμε, να δούμε τις παραδοχές, τα assumptions που γίνονται, για να δούμε κατά πόσο δικαιολογείται ή όχι η εφαρμογή ενός εθνικού κατώτατου μισθού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, διότι και τελειώνω αν θέλετε με αυτό. Σίγουρα το καλύτερο είναι να μπορεί να μείνει στους τον κόσμο που εργάζεται με ψηλότερους μισθούς. Αυτό από μόνο του όμως δεν έχει νόημα, διότι πρέπει να το δεις μέσα στα πλαίσια της οικονομίας, των οικονομικών δραστηριοτήτων που έχεις, τις αντοχές της οικονομίας, τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να πληρώνουν αυτούς τους μισθούς. Άρα η λογική του βάζω έναν εθνικό κατώτατο μισθό, το οποίο ακούεται εύηχο και ωραίο, και στο τέλος πολλές επιχειρήσεις να μην μπορούν να κρατήσουν όλο το προσωπικό που έχουν με αυτόν τον κατώτατο μισθό και προφανώς να δημιουργήσουν προβλήματα, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά όταν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε αν δεν δούμε τη μελέτη στην πλήρη ανάλυση της, να τη μελετήσουμε και να αρχίσουμε να τοποθετούμαστε γύρω από αυτό το θέμα. Θα έχουμε πολλά επεισόδια να το συζητήσουμε ξανά το θέμα αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Ευχαριστώ και τους δυο σας, κύριε Τσακή, κύριε Μάτσα. Καλό υπόλοιπο σας. Εύχομαι να είστε καλά. Πάμε πίσω στα σχολεία, κυρίες και κύριοι. Χωρίς μαθητές στην τάξη, χτύπησε το πρώτο κουδουνί στο Δημοτικό Σχολείο Άγια Ανάργυρη στο Μοναγρούλι. Γονείς και μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο για να διαμαρτυρηθούν για τη συμπλεγματοποίηση τμήματων. Πάμε στην κυρία Βάσο Ευρυπίδου. Κυρία Ευρυπίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πρώτη μέρα στο σχολείο, αλλά χωρίς μαθητές, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Υπουργείου για συμπλεγματοποίηση των τμήματων, κυρία Ευρυπίδου. Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Ναι. Την περασμένη Δευτέρα μας είχαν ενημερώσει ότι είχαν πάρει απόφαση ότι δεν θα είμαστε σύμπλεγμα. Πρώτη Δευτέρα, εντάξει. Ναι. Ενώ εσείς τι είχατε
ζητήσει ή συζητήσει προηγουμένως με το, με το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς τέλος Μαΐου μας είχαν, πήραμε τηλέφωνο στο Υπουργείο και μας είχαν πει ότι δεν τίθεται θέμα συμπλέγματος στο σχολείο μας. Αν και ετοιμάσαμε επιστολή, στάλεγε κάποια επιστολή και μας είχαν ενημερώσει ότι δεν θα γίνει συμπλεγμα. Συμπλεγματοποίηση, ναι. Ποια προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την, την απόφαση, κυρία Ευρυπίδου, και πόσα παιδάκια επηρεάζονται? Επηρεάζονται 20 παιδάκια, 13 της πρώτης τάξης και 7 της δευτεράς τάξης. Ναι. Οι αίθουσες μας είναι μικρές, δεν τηρούμε όπως πρέπει τους κανόνες της πανδημίας. Ναι. Ναι. Τώρα, εσείς ζητάτε αυτό να αλλάξει άμεσα. Να αλλάξει άμεσα. Είμαστε στα όρια. Είναι 20 παιδιά. Για έναν παιδί θέλουν να μας κάνουν συμπλέγμα. Και αυτό αν δεν αλλάξει, εσείς θα συνεχίσετε να κρατάτε τα παιδιά μακριά από το σχολείο? Θα συνεχίσουμε, ναι. Θα συνεχίσουμε. Ναι, τώρα, ήσασταν μέλος του Συνδέσμου Γονέων, αλλά έχει παραιτηθεί ολόκληρο το, το Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων εξαιτίας ακριβώς αυτού του προβλήματος. Ναι, ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι γονείς. Ενωμένοι γονείς και δεν θα αφήσετε τα παιδιά σας ούτε αύριο ούτε μεθαύριο, εάν δεν επιληθεί το, το πρόβλημα αυτό να πάνε στο σχολείο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Ευρυπίδου. Θα δούμε και αύριο τι θα γίνει και θα τα ξαναπούμε ενδεχομένως. Τι κάνουμε, μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλώς ήρθατε πίσω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Τάση διχασμού της κοινωνίας έναντι του εμβολιασμού δείχνει έρευνα που διενεργήθηκε από τον οργανισμό IMR Πανεπιστήμιο Λευκοσίας με συνεργάτη την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου. Για το θέμα θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φελάνοταρο, αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Λευκοσίας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Φελά. Καλώς σας μεσημέρι, αγαπητή Στέφανη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πότε διενεργήθηκε η έρευνα και ποιο είναι το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε? Να ξεκινήσουμε με αυτά. Πολύ σωστά, να πούμε την ταυτότητα της έρευνας. Το δείγμα μας ήταν 2.038 άτομα ανά το Παγκύπριο. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί τον Αύγουστο, τον περασμένο μήνα. Ανάλυση δεδομένων αρχές του Σεπτεμβρίου και την περασμένη εβδομάδα έχει γίνει η διάσκεψη τύπου μαζί με τον Υπουργό Υγείας. Η συλλογή των δεδομένων, αγαπητή Στέφανη, έχει γίνει μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων και μέσω ερωτηματολογίων που ήταν διαθέσιμα μέσω ενός συνδέσμου στο διαδίκτυο. Και να ευχαριστήσουμε και το Σύνδεσμο Ομοσπονδίας Ασθενών Κύπρου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν και που έχουν. Ωραία. Και θέλουμε να μάθουμε τι προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας και ποια επιχειρήματα έχουν προβάλει οι αρνητές των εμβολίων, αλλά και όσοι έχουν εμβολιαστεί, για ποιους λόγους το έκαναν, κύριε Φελά. Πολύ καλή ερώτηση. Η έρευνα εστιάστηκε και ανάλυση των δεδομένων σε τρεις κατηγορίες συμπολιτών μας. Η κατηγορία των συμπολιτών μας που έχουν εμβολιαστεί, η κατηγορία των συμπολιτών και των συμμετεχόντων που ακόμα σκέφτονται, δεν έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν τον εμβολιασμό και οι αρνητές του εμβολιασμού. Να αρχίσουμε με την πρώτη κατηγορία. Αυτοί που έχουν προχωρήσει ήδη με τον εμβολιασμό, είτε έχουν προγραμματίσει τη δεύτερη δόση, στην καρδιά των απαντήσεών τους έχει να κάνει η εμπιστοσύνη στους γιατρούς, στην επιστήμη και ότι βλέπουν, θεωρούν την πανδημία αυτή και τον ιό σαν μία απειλή ενάντια στη δημόσια υγεία. Εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι θέλουν να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Εξέφρασαν ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας πάνω στην καθημερινότητά τους. Αλλά ο πρωταρχικός στόχος και η απάντηση που πήραμε μέσα από τις συμμετεχόντες είναι ότι αυτή η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στην επιστήμη. Στη δεύτερη κατηγορία, των συμπολιτών μας οι οποίοι ακόμα
εκφράζουν mm-hmm. ανησυχίες για τα εμβόλια. Αγαπητή Στέφανη, η πρώτη κατηγορία, η πρώτη, θα έλεγα, οι δύο πυλώνες, ο πρώτος είναι ότι ανησυχούν με την ταχεία ανάπτυξη των εμβολίων, που είναι κατανοητός αυτός mm-hmm. ο φόβος, ο ενδιασμός, η ανησυχία, και επίσης ανησυχούν οι συμπολίτες μας για τις παρενέργειες των εμβολίων, που είναι αυτά που ακούμε καθημερινά μέσα από συζητήσεις. Οπότε, πρώτο επιχείρημα είναι η ταχύτητα με την οποία έχουν μπει στην αγορά αυτή τα εμβόλια mm-hmm. και δεύτερο είναι οι παρενέργειες που μπορεί να είναι για τις καρδιακές παρενέργειες, γονιμότητα, και επίσης εξέφρασαν οι συμπολίτες μας και ανησυχία ότι το εμβόλιο πιθανόν να προκαλέσει θάνατο. Να. Και εμφανίστηκε και αυτή η απάντηση να μπούμε και στην τρίτη κατηγορία. Ωστόσο, όμως, πριν πάμε στην τρίτη κατηγορία, ναι. κύριε Φέλλα, αυτή η κατηγορία των πολιτών δεν έχει απορρίψει εντελώς τον εμβολιασμό, έτσι? Καθόλου, καθόλου, και πρέπει να το αγκαλιάσουμε αυτό. Υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας, μεγάλη, θα έλεγα, σημαντική, η οποία τους προβληματίζει και είναι mm-hmm. εδώ που έχουμε χρέος και σαν κράτος και σαν κυβέρνηση και εμείς οι επιστήμονες, οι ακαδημαϊκοί, να φουγκραστούμε αυτές τις ανησυχίες, τους φόβους. Mm-hmm. Εγώ, αγαπητή Στέφανη, είμαι πάντα εδώ και μήνες λέω ότι ο κοινωνικός διχασμός δεν ωφελεί την επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος. Η λύση δεν είναι να χωριστούμε σε αντίπαλα mm-hmm. στρατόπεδα, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, πρόθυμοι, mm-hmm. απρόθυμοι, ή καλοί, κακοί, υπεύθυνοι και ανεύθυνοι, διότι όλος αυτός ο επιζήμιος διάλογος υποσκάπτει τις ανθρώπινες σχέσεις, έχει υποσκάψει οικογενειακές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, mm-hmm. οπότε πρέπει mm-hmm. μέσα από την πειθό, είναι διαμέσου της πειθούς, με υπομονή να ακούσουμε αυτές τις ανησυχίες και τους φόβους mm-hmm. και με ένα λόγο που είναι γεμάτος αληθινότητα, ενσυναίσθηση, τεκμηρίωση, με απλά λόγια να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες mm-hmm. μας. Ωραία, και πάμε στην τρίτη κατηγορία. Είναι οι αρνητές, είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει η πανδημία, ότι είναι μια εφεύρεση των κάποιων σκοτεινών δυνάμεων οι οποίοι είναι εδώ για να μας μετατρέψουν τον DNA μας, και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας και απλοϊκές θεωρίες mm-hmm. Όπου οι συμπολίτες μας δεν έχουν πιστεί ακόμα ή αρνούνται να πιστέψουν mm-hmm. ότι η πανδημία mm-hmm. είναι εδώ, ο ιός είναι εδώ και ότι απειλεί την καθημερινότητά μας. Θα σας ρωτούσα, κύριε Φέλλα, αν βάσει της έρευνας υπάρχουν στοιχεία για το ποια ηλικιακή ομάδα έχει το μεγαλύτερο προβληματισμό στο να εμβολιαστεί. Πολύ καλή ερώτηση. Η απάντηση είναι η ηλικιακή ομάδα, αγαπητή Στέφανη, μεταξύ 18 και 30 mm-hmm. παρουσιάζει τα πιο χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Και είναι σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού που πρέπει να επικεντρωθούμε. Ήδη άρχισε μια επικοινωνιακή εκστρατεία με το Υπουργείο Υγείας που εστιάζεται σε αυτή την ομάδα, όπου θέλουν ένα διαφορετικό τρόπο, μια διαφορετική mm-hmm. γλώσσα, mm-hmm. διαφορετικούς τρόπους και προσέγγισης μέσα από την τεχνολογία, mm-hmm. από τη μουσική, από βίντεο, από μέσα mm-hmm. της πλατφόρμας TikTok, όπου μπορούμε να προσεγγίσουμε, να παρουσιάσουμε τα ωφέλη του εμβολιασμού, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε και ιστορίες ανθρώπινες νεαρών που έχουν περάσει αυτή mm-hmm. την ασθένεια, mm-hmm. έχουν πιθανόν να έχουν νοσηλευτεί, και ότι δεν είναι, θυμάσαι, αγαπητή Στέφανη, πριν μήνες λέγαμε ότι αφορά μόνο την τρίτη ηλικία και τους ηλικιωμένους. Mm-hmm. Ο ιός δυστυχώς μεταλλάσσεται, εξελίσσεται και απειλεί mm-hmm. όλες τις ηλικιακές ομάδες. Mm-hmm. Ναι. Και κάτι τελευταίο, αυτή η τάση διχασμού των πολιτών να εμβολιαστούν ή όχι, που έχει δημιουργήσει αυτά τα δύο στρατόπεδα, κύριε Φέλλα, δημιουργεί και κοινωνικό πρόβλημα και σε ποιο βαθμό? Τι μας δείχνει η έρευνα, ποιος είναι ο βαθμός αποδοχής της αντίθετης άποψης και πώς αντιμετωπίζονται οι διαφωνούντες? Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων βγαίνει ότι σχεδόν ένα στους τέσσερις συμπολίτες μας, ανεξάρτητα αν έχει εμβολιαστεί ή όχι, αγαπητή μου Στέφανη, αντιμετωπίζει με δυσπιστία mm-hmm. το, να πω εισαγωγικά, το αντίθετο στρατόπεδο mm-hmm. και νιώθουν ότι δεν υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται, είναι αρνητές ή ακόμα έχουν σκεπτικισμό γύρω από τα ωφέλη του εμβολιασμού.
Εγώ λέω, αγαπητοί μου Στέφανη, ότι οι πιο ευάλωτοι είναι οι ανημέρωτοι πολίτες. Mm-hmm. Και φυσικά μία πανδημία συνιστά μία εποχή βαθιάς αβεβαιότητας και απώλειας του προσωπικού ελέγχου των ανθρώπων. Και είναι φυσικό, σεβαστό, κατανοητό, όταν νιώθουμε ότι χάνουμε τον έλεγχό μας και αισθανόμαστε αδύναμοι, να καταφεύγουμε σε απλοϊκές ερμηνείες και θεωρίες συνωμοσίας. Η γνώση που πηγάζει μέσα από την επιστήμη και την έρευνα είναι, το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, είναι εξ ορισμού απαισιόδοξη, διότι η επιστήμη, η γνώση αναποσαρμόζει, επανεξετάζει, αναθεωρεί τα επιστημονικά δεδομένα και κάποιοι άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν ισχυρές άμυνες σε συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο, είναι κατανοητό να θέλουν να κρατιούνται από κάτι σταθερό. Και αυτές οι απλοϊκές ερμηνείες και θεωρίες συνωμοσίας παραμένουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων 2 χρόνων. Ενώ η επιστήμη καθημερινά μας λέει ότι ο ιός μεταλλάσσεται, εξελίσσεται και είναι κατανοητό και σεβαστό. Γι' αυτό θέλουμε ενσυναίσθηση, υπομονή, διάλογο και επικοινωνία με όλους τους συμπολίτες για να προχωρήσουμε μπροστά και σιγά σιγά να πάμε ένα βήμα πιο κάτω, διότι τα ωφέλη του εμβολιασμού δεν είναι, όπως παλιά λέγαμε, να επιστρέψουμε αμέσως στην κανονικότητά μας, είναι να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας από την βαριά νόσο και για να μην πεθάνουμε, να προστατεύσουμε τους γύρω μας από τον ιό και να μην μεταδοθεί και να εξελίσσεται, μεταλλάσσεται στην κοινωνία. Αυτά είναι τα. Να πάμε ένα βήμα πιο κάτω με ασφάλεια. Ναι, μια πανδημία που μας δίνει καθημερινά νέα δεδομένα, κύριε Φελάκη. Έτσι. Πρέπει να εμπιστευόμαστε μόνο τους ειδικούς για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το καλύτερο. Επίσης, για τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και τρόφιμα, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριο Δρουσιώτη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Δρουσιώτη. Καλό μεσημέρι. Δικαιολογούνται οι τόσο μεγάλες αυξήσεις στο ρεύμα και τι πληρώνουμε συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης? Να ξεκινήσουμε με αυτό πρώτα. Πληρώνουμε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης σχετικά αρκετά πιο ψηλά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη αυτή την περίοδο κάποιες χώρες ανακοινώσαν μειώσεις στο ΦΠΑ τους. Η Ιταλία είναι 10%, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και ακόμα μια χώρα είναι 6%, η Μάλτα έμειωσε στο 5%. Κάτω από 5% καμιά χώρα δεν μπορεί να επιβάλλει ΦΠΑ κάτω από 5%. Εμείς είμαστε στο 19%. Κάποιες χώρες πήραν τα μηνύματα και εξήγηλαν μειώσεις στο ΦΠΑ. Όπως και η Ελλάδα, εκτός από τις μειώσεις στο ΦΠΑ, εξήγηλε και 30% μείωση η ΔΕΗ, που είναι αντίστοιχη της αρχής ηλεκτρισμού, εξήγηλε πέραν από την εξαγγελία της κυβέρνησης για 150 εκατομμύρια να ενισχύσει τους καταναλωτές. Οπότε είναι μια ισχυρή μείωση, μια μεγάλη μείωση και ανακόφιση με τους καταναλωτές. Εδώ αναμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της δικής μας κυβέρνησης. Άρα μια ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ θα ήταν μέρος της επίλυσης του προβλήματος αυτού και επίσης και μείωση από την ΑΕΚ, κύριε Δρουσιώτη, γιατί είναι πολλά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες χρεώσεις. Βεβαίως αδυνατούν και τα τηλεφωνήματα που παίρνουμε, δεν φαντάζεστε σε τι απόγνωση είναι. Ακόμα και τα 2-3 σε μετρούν για κάποιους καταναλωτές. Η μείωση άμεση μπορεί να γίνει μέσω του ΦΠΑ και μέσω των αποθεμάτων της αρχής ηλεκτρισμού, όπως έγινε και την περασμένη περίοδο με το 10% για τρεις περίοδους. Όμως επιβάλλεται. Και λέω εδώ ότι το κράτος με τις αυξήσεις των τιμών αυξηθήκαν και τα έσοδα του κράτους. Από αυτές τις αυξήσεις των εσόδων του κράτους μέσω του ΦΠΑ να επιστρέψει κάτι στους καταναλωτές. Να. Η καιρή είναι δύσκολη. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ωραία. Να δούμε και τι γίνεται όμως με τις τιμές των καυσίμων που και αυτές οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα, κύριε Δρουσιώτη. Έχουν πάρει την ανιούσα κατά πολύ.
Λέω ότι σήμερα από την αρχή του χρόνου πληρώνουμε 23 σέντ τη βενζίνη περισσότερα το λίτρο, 21 σέντ το πετρέλαιο κίνησης και 18 σέντ το πετρέλαιο θέρμασης. Από την πρώτη του χρόνου μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά και δυστυχώς οι εκτιμήσεις είναι ότι θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Δεν θα μειωθούν. Τουλάχιστον στους επόμενους ένα-δύο μήνες. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι. Θα συνεχίσει η αύξηση. Είχε μια μικρή αύξηση, μείωση το τελευταίο δεκαήμερο κατά ένα σεντ περίπου, αλλά αυτό το ένα σεντ το λίτρο στις 15 μέρες θα υπερκαλυφθεί και θα πληρώσουμε και περισσότερα. Ναι, το θέμα είναι μέχρι πού θα πάει. Μέχρι πού να πάει είναι δύσκολες οι εκτιμήσεις. Ακόμα οι διεθνείς τιμές ανεβοκατεβαίνουν με τα 24 ώρα, οπότε δεν σταθεροποιήθηκαν. Οι ενδείξεις είναι ότι θα έχουμε συνέχεια στις αυξήσεις. Δυστυχώς. Και βλέπουμε, παρατηρούμε ότι πιο ακριβό είναι και το καλάθι της νοικοκύρας. Και θέλουμε έτσι να μας πείτε τι γίνεται με τις τιμές όσον αφορά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Κύριε Δρουσιώτη. Μάλιστα, είναι αναπόφευκτο ότι οι τιμές των πετρελοειδών επηρεάζουν μια αλυσίδα όλης της αγοράς. Από το δείχτη τιμών καταναλωτή φαίνεται ότι από την πρώτη του χρόνου έχει ανεβεί ο δείχτης τιμών καταναλωτή κατά 5%. Είναι πολύ ψηλή αυτή η αύξηση του 5% και οι κυριότερες κατηγορίες που παρατηρήθηκε αύξηση ήταν οι μεταφορές 11%, μιλώ από πρώτη του χρόνου όχι από μήνα σε μήνα. Είναι στέγαση, ίδρυυση, ηλεκτρισμός και υγραέριον μαζί σαν κατηγορία 8% και τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά όπως είναι η χυμή και οι άλλοι 9%. Αυτές οι τρεις κατηγορίες έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση αυτόν τον χρόνο και φανταστείτε ότι από όλες τις πλευρές χωρίς να αυξηθεί το εισόδημα του καταναλωτή να είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί σε αυτές τις αυξήσεις. Επιβάλλεται να υπάρξει παρέμβαση, μείωση και από το κράτος, όχι μόνο από το κράτος, και από την αρχή ηλεκτρισμού. Πάντως είναι μεγάλες οι οικονομικές προκλήσεις για τους καταναλωτές, ένα κακή της κρίσης βεβαίως που δημιούργησε η πανδημία, κύριε Δρουσιώτη. Τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στον κόσμο, στους καταναλωτές, πώς μπορούν να προστατευτούν? Εάν του έμεινε λίγο κουράγιο για υπομονή. Αυτό είναι το μήνυμα. Εκ των πραγμάτων, οι καταναλωτές, ο καθένας από μόνος του, κοιτάζει πώς να τα πουλέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε υπομονή, κύριε Δρουσιώτη, να δούμε μέχρι το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Αναθεώρηση των πρωτοκόλων κατά της COVID-19 ζητούν ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΗΚΑ, Φάνο Λεβέντη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Λεβέντη. Λοιπόν, ο σύνδεσμός σας ζητά αναθεώρηση των πρωτοκόλων. Ποιες αλλαγές ζητάτε να γίνουν και για ποιο λόγο, κύριε Λεβέντη? Να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και πολύ διαφορετικό το θέμα από το θέμα που είχατε προηγουμένως. Συνδέεται δηλαδή με τις αυξήσεις? Διότι μας απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε μετά από αυτά τα οποία θέλετε να σας πω, που έχει σχέση με την με το πρωτόκολλο και με τα διατάγματα, τα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Δεν μπορεί να συνεχίσει η βιομηχανία να λειτουργεί με όλα αυτά τα προσκόμματα και όσοι βέβαια εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα διατάγματα και το πρωτόκολλο και θα πρέπει να κάποια μέτρα να αυθούν ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι χώροι με περισσότερη άνεση και ευκολία για τον κόσμο, θα έλεγα, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λογικό και πολύ δυνατό επιχείρημα εφόσον έχουν λειτουργήσει τα γήπεδα τα οποία φιλοξενούν χιλιάδες οπαδών, έχουν γίνει ή γίνονται συναυλίες, φεστιβάλ. Ναι, δεν είναι στο 100% όμως της πληρότητας τους, έτσι που επαναλειτουργήσαν. Και τα γήπεδα και οι συναυλίες. Έτσι, δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα μπαρ σε ένα χώρο μουσικής και γιατί δεν μπορεί να σταθεί κάποιος μπροστά στο τραπέζι του, κάτι το οποίο το βρίσκω εξωφρενικό. Εάν κάποιος αποφασίσει, γιατί κάθεται σε ένα ψηλό τραπεζάκι και στούλς, να μην μπορεί κάποια στιγμή να σταθεί και να δέχονται οι επιχειρηματίες
ή να συνεχίσουν να δέχονται καταγγελίες και να ασκείται αυτή η υπέρμετρη πίεση στον τρόπο που λειτουργούν. Οπότε οι εισηγήσεις μας, οι οποίες θα φτάσουν μπροστά στο αρμόδιο Υπουργείο, θα κινούνται σε αυτές τις παραμέτρους που θα έχουν να κάνουν με τον ΜΠΑΡ, με τους ιστάμενους και γιατί όχι και το χορό κοντά στο τραπέζι. Και βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί η δυνατότητα φιλοξενίας στους εσωτερικούς χώρους, γιατί βαδίζουμε προς τη χειμερινή περίοδο. Υπάρχουν χώροι μικροί σε μέγεθος, σε εμβαδό, που δεν διαθέτουν και εξωτερικό χώρο και πολύ δύσκολα και με τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας να είναι βιώσιμοι και να μπορούν να αντέξουν. Αναφερθήκατε και στις καταγγελίες, κύριε Λεβέντη. Έχετε κάνει λόγο και για άδικα πρόστιμα. Υπήρχαν δηλαδή περιπτώσεις που δεν έπρεπε να επιβληθεί το πρόστιμο. Και ποιες είναι αυτές? Έχουν κάνει πολλές φορές αναφορές για άδικες καταγγελίες. Όσο βρισκόμαστε όμως σε μια εικόνα σαν αυτή που έχουμε σήμερα στη χώρα μας, που έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, πλησιάζει πολύ να φτάσει στο στόχο της κυβέρνηση και είναι και μια δέσμευση από μέρους της και από τα χείλη του Υπουργού Υγείας προς εμάς, όταν θα ξεπεράσει το 80% του εμβολία, το ποσοστό εμβολιασμού και από τις δύο δόσεις θα αρθούν, αν όχι όλα τα μέτρα, τα περισσότερα. Έχουμε επαρχία η οποία κρατά τα σκύπτα στο ποσοστό των εμβολιασμών, άρα θεωρώ ότι είναι ή υπέρμετρος ζήλος ή κατάκτηση εξουσίας ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται οι τιμές. Εσείς έχετε ετοιμάσει τις εισηγήσεις σας, μας είπατε. Θα έχετε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, έχει οριστεί συνάντηση? Συνάντηση δεν έχουμε καταφέρει να ορίσουμε ημερομηνία και έχουμε συζητήσει και τηλεφωνικά μαζί του. Θα το δούμε όμως αυτό. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα αν γίνει ή όχι η συνάντηση, πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού, θα είναι ενώπιον του οι εισηγήσεις μας και ελπίζω να ληφθούν υπόψη, γιατί θα τις τεκμηριώσουμε, θα τις δικαιολογήσουμε και θα περιμένουμε βέβαια και απαντήσεις, οι οποίες να είναι πιστικές, ώστε εμείς να πάψουμε να απαιτούμε. Δεν μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά. Ωραία, να σας δώσω και δύο λεπτάκια για να μην μου κάνετε παράπονο για το θέμα της ακρίβειας, αυξήσεις παντού στο ρεύμα και σε πολλά άλλα πράγματα πρώτης ανάγκης και όχι μόνο. Πόσο σας έχει επηρεάσει και εσάς ως επιχειρήσεις, κύριε Λεβέντη, και τι σας λένε τα μέλη σας? Να πούμε ότι το να αυξάνεται η τιμή του ηλεκτρισμού κατά 40% είναι μια κάθετη και κατακόρυφη, θα έλεγα, αύξηση στη λειτουργική δαπάνη ενός χώρου. Μία δαπάνη την οποία δεν έχει υπολογίσει, έχει επέλθει σταδιακά με αποτέλεσμα να απορροφάται από τον επιχειρηματία, πιστεύοντας ο ίδιος ότι θα είναι η τελευταία κάθε φορά που επέρχεται, με αποτέλεσμα σήμερα να εισπράττονται χρήματα από τις επιχειρήσεις, αλλά στην ουσία να μην είναι δικά τους αυτά τα χρήματα, γιατί μειώνεται αυτός ο υπολογισμός ο οποίος έχουν κάνει και έχουν τιμολογήσει τα είδη τα οποία προσφέρουν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε οι επιχειρήσεις τους να είναι βιώσιμες. Το να προκύψει αυτή η κάθετη αύξηση είναι καταστροφική για τις επιχειρήσεις και βέβαια ταυτόχρονα, όπως και ο κύριος Γκυφώδης σας περιέγραψε προηγουμένως, υπάρχει αύξηση σε πάρα πολλές πρώτες ύλες για τους χώρους ναυτικής, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται και η οικονομική δυνατότητα των πολιτών και βρισκόμαστε σε πολύ φοβερά διλήμματα, γιατί από τη μια δεν μπορείς να μετακυλήσεις αυτή τη δαπάνη στις τιμές σου και κατ' επέκταση και στον επισκέπτη. Να την απορροφήσεις είναι εξίσου καταστροφικό και πραγματικά οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εγώ είχα αρθρογραφήσει και το 2013 για το θέμα του ηλεκτρισμού και είχα κάνει εισηγήσεις που μπορούν να γίνουν σήμερα με εύκολο τρόπο, χωρίς να καταστρέφεται οικονομικά ούτε και η αρχή ηλεκτρισμού, αλλά ούτε και το κράτος. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να εξεταστούν τρόποι οι οποίοι να λειτουργούν αντισταθμιστικά, ώστε να μείνουν οι επιχειρήσεις ζωντανές, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ζωντανές και βιώσιμες. Μάλιστα, κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Να πάμε τώρα στον κύριο Μαυρουδί, ιδιοκτήτη γυμναστηρίου και μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτήτων Γυμναστηρίων, καθώς έχουν επαναλειτουργήσει αποδυτήρια και ντους στα γυμναστήρια. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μαυρουδί.
Καλό μεσημέρι. Μετά από αρκετούς μήνες επαναλειτουργήσαν τα αποδυτήρια και τα ντους στα γυμναστήρια. Η απουσία των αποδυτηρίων και των ντους είχε διώξει πελάτες από τα γυμναστήρια, κύριε Μαυρούδη. Περιμέναμε αρκετό καιρό για την επαναλειτουργία των αποδυτηρίων και επίσης και για περισσότερες χαλαρώσεις, διότι είχα αρκετό καιρό που λειτουργούμε κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα. Σίγουρα, όταν έχεις ένα γυμναστήριο κλειστά, τα αποδυτήρια και τα ντους, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι σκεφτείτε ότι χάνουμε αρκετών κόσμων ο οποίος χρησιμοποιεί τους χώρους των αποδυτηρίων κυρίως τις πρωινές ώρες ή και τις μεσημεριανές ώρες. Άρα είναι κόσμος ο οποίος έρχεται στο γυμναστήριο και μετά πάει κατευθείαν στη δουλειά του. Και μιλούμε για ένα σεβαστό ποσοστό κόσμου που αυτός ο κόσμος δεν μπορούσε να επισκεφτεί το γυμναστήριο και ίσως και ήταν και ένα πρόβλημα και για τους ίδιους, διότι άλλαξαν και ήδη κάποια συνήθεια. Ναι. Τώρα με την επαναλειτουργία τους έχουν επιστρέψει αυτοί οι άνθρωποι πίσω στα γυμναστήρια? Σε κάθε αλλαγή που γίνεται παίρνει λίγος χρόνος μέχρι να συνειδητοποιήσει και να αντιληφθεί και ο κόσμος ακριβώς τις αλλαγές, διότι οι αλλαγές γίνονται πάρα πολλές γενικά σε όλους τους κλάδους με τα πρωτόκολλα. Προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε με διάφορους τρόπους. Σιγά σιγά ξεκίνησε ο κόσμος να επιστρέφει. Να πούμε όμως ότι τα αποδυτήρια δεν είναι εντελώς όλα αυτή τη λέξη. Η επαναλειτουργία τους έχει γίνει υπό όρους, έτσι θα λέγαμε. Ακριβώς. Ναι. Είναι δύο οι όροι επαναλειτουργίας τους. Ο ένας όρος είναι ότι τα αποδυτήρια επαναλειτουργούν από το πρωί μέχρι η ώρα 4 το απόγευμα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι επιτρέπεται η χωρητικότητα μέσα στους χώρους των αποδυτηρίων ανά πάσα στιγμή να υπάρχει ένα άτομο ανά 20 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Αυτά είναι οι δύο όροι. Ναι. Ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή έτσι δώστε μας την εικόνα όσον αφορά τη λειτουργία των γυμναστηρίων γενικότερα. Τι ισχύει πια από τα μέτρα που υπήρχαν στα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν αφαιρεθεί ή αν έχουν προσθεθεί κάποια άλλα? Επαναλειτουργήσαμε μετά και από το τελευταίο lockdown που είχαμε και στο σύνολο να πω για να γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει ότι από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα τα γυμναστήρια είναι από τους λίγους κλάδους μπορώ να πω που υπέστηκαν την πιο μεγάλη ζημιά. Ήμασταν κλειστοί εντελώς από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα για σχεδόν 7,5-8 μήνες. Εντελώς κλειστές επιχειρήσεις και αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα μπορεί να συνεχίσουμε αυτό το κλείσιμο που είχαμε όλοι. Υπάρχουν να κάνουμε μια παρένθεση. Υπάρχουν γυμναστήρια που λόγω ακριβώς αυτής της κρίσης έβαλαν λουκέτο, ο κύριε Μαυρούδη? Υπάρχουν αρκετά γυμναστήρια που έβαλαν λουκέτο και διαφόρων μεγεθών, μικρά γυμναστήρια, μεγάλα γυμναστήρια που δεν ήταν έτοιμοι να αντέξουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κλειστοί ή δεν ήταν στη θέση την οποία μπορούσαν να αντεπεξέλθουν τα πανωτά lockdown με κλείσιμο των επιχειρήσεων τους. Όπως σωστά είπατε, να υπάρχει μεγάλος αριθμός σήμερα πανκύπρια σε όλη την Κύπρο γυμναστήριων τα οποία έχουν κλείσει εντελώς. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα μέτρα, θεωρούμε ότι τα γυμναστήρια πλέον αποτελούν πολύ ελεγχόμενους χώρους και με την εικόνα που έχουμε σήμερα στα επιδημιολογικά υπάρχει ο έλεγχος στην πόρτα που γίνεται από όλα τα γυμναστήρια. Υπάρχει καταγραφή των πελατών οι οποίοι εισέρχονται στα γυμναστήρια και γνωρίζουμε, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με τα συστήματα που έχουμε ακριβώς ποιος ήρθε, τι ώρα ήρθε στο γυμναστήριο και τι ώρα ανέφυγε. Άρα αυτό κάνει και πιο εύκολη την εθνικασιμότητα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιον θετικό κρούσμα. Από την άλλη, θεωρώ και μιλώντας και με αρκετούς συναδέλφους ότι δύσκολα βρίσκεται κάποιο θετικό κρούσμα στα γυμναστήρια, διότι αν σκεφτείτε κι εσείς, για να έρθεις να κάνεις γυμναστική πρέπει να είσαι υγιής, πρέπει να νιώθεις υγιής. Άρα οποιοςδήποτε νιώθει άρρωστος, δεν θα επισκεφτεί το γυμναστήριο. Βέβαια, τώρα κάνω άλλη μια παρένθεση εδώ, γιατί υπάρχουν και πολλοί ασυμπτωματικοί έτσι, που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, ενώ μπορεί να είναι και φορείς του ιού. Συμφωνούμε.
Αυτό όμως που ήθελα να τονίσω είναι ότι όντως τα γυμναστήρια έχουν αναβαθμίσει και το επίπεδο ελέγχου τους. Έχουν αναβαθμιστεί και χώροι που είναι, ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής και με τις απολυμάνσεις και με τις υποδείξεις των πρωτοκόλλων αλλά και από τον ΚΟΑ. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δεχόμαστε αρκετούς ελέγχους από τον ΚΟΑ και αυτό μας πιέζει για να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όπως σας είπα και πριν, θεωρώ ότι τα γυμναστήρια δεν αποτελούν απειλή για οποιαδήποτε διάσπορα. Ναι, γι' αυτό νομίζω και δεν είδαμε και έτσι πρόστιμα έτσι καταγγελίες με υπερόγκα από σας στα γυμναστήρια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αν μπορώ να ξαναπάω πίσω στο θέμα των αποδητηρίων για να... Παρακαλώ, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαυρούδη. Ωραία, ωραία. Σίγουρα καλώς ορίζουμε την οποιαδήποτε χαλάρωση γίνει και ο σύνδεσμος το επικροτεί αυτό. Και θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε όσο πιο καλά γίνεται, για οικονομικά εννοώ, για τις επιχειρήσεις μας. Θεωρούμε όμως ότι είναι μια πολύ μικρή χαλάρωση, η οποία αυτή η χαλάρωση θα έπρεπε να μας δινόταν πολύ πιο πριν και τώρα να λειτουργούσαμε σχεδόν στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή μπήκε ο κανονισμός με τη χωρητικότητα 1:20 για τα αποδητήρια. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να μας δοθεί ολόκληρη την μέρα να ήταν ανοιχτά τα αποδητήρια και σιγά σιγά να μπούμε και σε άλλες χαλαρώσεις που αφορά γενικά το χώρο του γυμναστηρίου και με πιο πολύ χρονικότητα στους χώρους της γυμνάσης. Έχετε υποβάλει αυτά τα αιτήματα σας στο Υπουργείο Υγείας ή στον ΚΟΑ? Τα έχουμε υποβάλει και στον ΚΟΑ και προσπαθούμε να έχουμε ένα άμεση επικοινωνία και με τον ΚΟΑ και με το Υπουργείο Υγείας για να βάλουμε καλό και τις θέσεις μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και αν υπάρχουν εξελίξεις θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά, κύριε Μαυρούδη. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε και πάλι θέμα, κυρίες και κύριοι. Επίσημη επίσκεψη στον Μπαχρέιν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδης. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησαν ήδη οι επαφές του πρόεδρου Αναστασιάδη στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στις συνομιλίες αυτές παρακάθονται οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, γύρω στις 1 το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έγινε δεκτός από τον βασιλιά του Μπαχρέιν, τον κύριο Χαμάντ Μπιν Ισα Καλίφα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μπαχρέιν. Αναφερομένο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στις 1 το μεσημέρι στο παλάτι του Τελάφια, όπου έτυχε επίσημης υποδοχής από τον βασιλιά Χαμάντ Μπιν Ισα Καλάφα, ενώ στρατιωτικό ναήμα έπαιζε τιμές. Επίσης, Στεφάνη, είχαμε και την ανακρίωση των εθνικών ύμνων Κύπρου Μπαχρέιν. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις αναφορές που είχε εντός του παλατιού με τον βασικιά θέματα επικαιρότητα κυπριακών, Μέση Ανατολή, Στεφάνη, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μπαχρέιν, παρόν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης, Υπουργός Ενέργειας και πάρα πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες συνοδεύουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αυτήν την επίσημη επίσκεψη. Και αξίζει να κάνω και μία αναφορά, Στέφανη, με την άδεια σου, όπως πάντα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα το πρωί έκανε και επίσκεψη στο Οικονομικό Φόρο Ανάπτυξης Μπαχρέιν. Σήμερα το πρωί, Στέφανη, όπου συνομίλησε με αρκετούς επενδυτές και για την Κύπρο και για το Μπαχρέιν, έτσι για να υπάρχει αυτή η νέα οικονομική ανάπτυξη μεταξύ τις δύο χώρες. Και τέλος, ό,τι υπογράψαν και διμερές σχέσεις, Στέφανη, συμφωνίες Μπαχρέιν και Κύπρο, Στέφανη. Μάρια, στα σύντομα να δούμε και να περάσουμε και στη σύσκεψη αρχηγών και εκπρόσωπων κομμάτων για το ζήτημα του αδιεξόδου στη συνεδρίαση, στη μη μάλλον συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας λόγω της διαφωνίας Σιζόπουλου για τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΛΑΜ. Έτσι, Στέφανη, πλέον με όλες τις εκλογές μας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, Στέφανη, όπως μιλάμε στις ανάμεσες το μεσημέρι, συγκεκριμένη σύσκεψη αρχηγών εκπροσώπων των κυβερνητικών κομμάτων. Πλέον υπάρχουν αρκετά θέματα στην ατζέντα από την κυρία Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Νίτα Δημητρίου. Όμως η παρυφόν ένα σήμερα είναι η διαδικασία με την Επιτροπή Άμυνας από τη νέα Βουλή, δηλαδή μετά από τις εκλογές 30 Μαΐου του 2021,
δεν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Άμυνας λόγω την στάση που διατηρεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, ο κύριος Μαρίνος Σιζόπουλος, να με δεχτεί τον πρόεδρο του τέταρτου κόμματος, δηλαδή τον κύριο Χρήστο Χρήστο, ως μέλος στην Κοινοβουλευτική, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. Πλέον, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας, Στέφανη, το ΕΛΑΜ δεν κάνει πίσω στο αίτημα, όπως είναι γνωστό, είναι και το τέταρτο μεγαλύτερο κόμμα στην Κύπρο και επιμένει ότι έχει και δικαίωμα και ρόλο συμμετοχής στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. Ο κύριος Σιζόπουλος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας, Στέφανη, ούτε αυτός κάνει βήμα πίσω για να θίκει τον κύριο Χρήστου να είναι μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής. Πλέον η κόντρα αναμεταξύ τους κρατά για αρκετό καιρό τώρα και φαίνεται, Στέφανη, ότι πλέον τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι αποφασισμένοι σε περίπτωση ο κύριος Σιζόπουλος δεν κάνει βήμα πίσω, θα τον αντικαταστήσουν ως πρόεδρο. Έχουν την εξουσία, όπως ήδη πιστεύουν, τα διαφορετικά κοινοβουλευτικά κόμματα και θα τον ουσιαστικά πάψουν από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Θα τον πάρουν την Προεδρία, δηλαδή. Μαρίνο Σιζόπουλο, αυτά είναι οι τελευταίες μας πληροφορίες, Στέφανη. Όντως, αυτό όπως έχεις αναφέρει, είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ότι δεν μπορεί η Βουλή να λειτουργήσει χωρίς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, ειδικά είναι γνωστό για πάρα πολλά σημαντικούς λόγους που δεν είναι της ώρας τώρα να αναπτύξουμε, πλώνη είναι μια από τις πιο σημαντικές επιτροπές που υπάρχουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί εκεί είναι οι αποδεσμεύσεις για οπλικά συστήματα και πάρα πολλά που αφορούν την άμυνα. Πλέον τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, Στέφανη, είναι αποφασισμένοι σε περίπτωση ο κύριος Σιζόπουλος του πει σήμερα όχι, δεν θα συνεδριάσει η Επιτροπή λόγω του κυρίου Χρήστου, είναι αποφασισμένοι ουσιαστικά να διώξουν τον κύριο Σιζόπουλο από τη θέση του πρόεδρου της Επιτροπής και να τον αντικαταστήσουν με άλλο βουλευτή, ο οποίος παραλάβει πρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστούμε, Μάριε. Πάμε εκτός σύνορων με νέα μέτρα κατά του κορονοϊού από σήμερα η Ελλάδα. Ενώ ο νέα καθημερινότητα ξημέρωσε για τους ανεμβολιαστούς, μας ενημερώνει από την Αθήνα ο ανταποκριτής μας Γιώργος Φωκιανός. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε από σήμερα η εφαρμογή των νέων έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, Στέφανη, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι μαθητές και οι φοιτητές, όπως και οι ανεμβολίαστοι πολίτες άνω των 12 ετών που επιθυμούν να ταξιδέψουν ή να επισκεφτούν κλειστούς δημόσιους χώρους, θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό rapid test 48 ωρών. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους, η διεξαγωγή του rapid test θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα και το κόστος των 10 ευρώ θα βαρύνει τους ίδιους. Να πούμε παράλληλα πως οι κλειστοί χώροι εστίασης θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες που έχουν αναρρώσει, όπως και τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Ενώ για τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα γυμναστήρια θα μπορούν να τα επισκεφτούν οι ανεμβολίαστοι μόνο με τη διεξαγωγή rapid test 48 ώρων, Στέφανη. Ενώ ο Γιώργος στο προσκήνιο βρίσκεται και πάλι υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάνης στα Γλυκά Νερά από το σύζυγό της Πάμπη Αναγνωστόπουλο. Οι αρχές φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν περάσουν χειροπέδες σε άνθρωπο από το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον του καθομολογίαν δολοφόνου. Να πούμε, Στέφανο, ότι συνεχίζονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών για αυτή την υπόθεση, την υπόθεση των γλυκών νερών. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της άρσης του τραπεζικού και τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και τα στοιχεία της κάμερας του σπιτιού, την οποία ο σύζυγοκτόνος φέρεται να απενεργοποίησε πριν από το αποτρόπαιο έγκλημα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία, Στέφανη, αναμένεται να επιβεβαιώσουν ή και να διαψεύσουν τα σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για ύπαρξη συνεργού του ή για την προμελέτη της δολοφονίας. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ο ανακριτής έχει ήδη λάβει καταθέσεις τόσο από την Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας
όσο και από την γειτόνισσα του ζευγαριού, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν διαρκώς τσακωμοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τις επόμενες μέρες θα κληθούν να καταθέσουν οι γονείς της 20χρονης Καρολάιν και οι γονείς του καθομολογία να δράσει. Αναμένεται μια εβδομάδα, Στέφανη, η οποία μπορεί να έχουμε και εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Γιώργο, ενημέρωση μας πριν κλείσουμε και για την άλλη υπόθεση, για τα αίτια της πτώσης 15χρονης από γκρεμό ύψους 14 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια έπεσε ενώ προσπαθούσε να τραβήξει φωτογραφίες. Να πούμε ότι η 15χρονη νοσηλεύεται με κακώσεις στη λεκάνη, στα χέρια και στα πόδια, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή της. Το απόγευμα της Κυριακής έπεσε στον γκρεμό από ύψους 14 μέτρων στην περιοχή της Πετρούπολης. Και Στέφανη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αστυνομία ερευνά το ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς στις αρχές του μήνα φέρεται να έχει αναρτήσει βίντεο σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης, όπου άφηνε υπόνοιες πως κόβευε να θέσει τέρμα στη ζωή της. Μετά από μια ανώνυμη καταγγελία, το τοπικό αστυνομικό τμήμα είχε επικοινωνήσει και με τους γονείς της και συνέβη όμως το γεγονός της Κυριακής, το χθεσινό γεγονός. Και μόλις η εξέλιξη της υγείας της μικρής το επιτρέψει, θα κληθεί να δώσει κατάθεση και να μιλήσει με παιδοψυχολόγο. Στέφανη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Φωκιανέ, για αυτή την ενημέρωση. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε τίτλους πως έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι τώρα. Στη δημοσιότητα το πόθεν έσχεση των βουλευτών, πλούσιοι και φτωχοί βουλευτές με χρέη και ελάχιστες καταθέσεις. Πρώτο κουδούνι για 50.000 μαθητές και 330 δημοτικά σχολεία υπό τη σκιά της πανδημίας. Έκκληση του Υπουργού Παιδείας για εμβολιασμό εκπαιδευτικών και εργαζομένων στις σχολικές μονάδες. Διαμαρτυρία γονέων και παιδιών της πρώτης και δευτέρας τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων Μονής Μοναγρουλίου. Δυσαρέσκεια για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία συμπλέγματος των δύο τάξεων. Αυξάνεται η αλυσίδα κρουσμάτων των καλογριών σε μοναστήρι στην επαρχία Λάρνακας. 11 από τις 12 μοναχές με κορονοϊό. Φαίνεται να κόλλησαν από επισκέπτες στη Μονή. Σε σοβαρή κατάσταση, οι τρεις ιερείς με κορονοϊό. Έντονη ανησυχία για το θέμα της ηρωής κρουσμάτων σε κλειστές ζωμές, εκφράζει ο ΟΚΙΠΗ. Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Δεν δικαιολογείται όλη αυτή η συζήτηση που έγινε, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας, αναφερόμενος εκ νέου στο επίμαχο βιβλίο με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Αναφέρθηκε την ίδια ώρα σε πολιτικούς λόγους. Υποκράτησε 59χρονος φυγόδικος μέχρι την έκδοσή του στη Ρωσία. Συνελήφθη την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Πάφου μετά την άφηξή του από το Τσάλιν. Αναγκαστική προσγείωση σε πτήση που αναχώρησε από Κύπρο. Επιβάτης κλειδώθηκε στην τουαλέτα. Εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Top Story αύριο Τρίτη στη 1. Επόμενη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital στις 4 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.